Έγινε το 1962 για την εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής». Στο θέατρο της Κυριακής μεταδίδεται σήμερα το έργο του Ερίκου Ήψεν «Οι Βρικόλακες» με την Κατίνα Παξινού και σε ραδιοσκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή. Πρωί-πρωί, σήμερα στις 5:30 ήμουνα κιόλας στη δουλειά μου. Καλά, μα τώρα μπρος, δίνε του. Δεν μ' αρέσει να στέκομαι εδώ και να έχω ροντεβού μαζί σου. Τι να έχεις, λέει. Να, δεν μ' αρέσει να σε ενταμώσει κανείς εδώ πέρα. Άντε, λοιπόν, πήγαινε στο καλό. Τι μα λες, δεν το κουνά από εδώ πριν σου μιλήσω. Απόψε σκολνάει η δουλειά μου εκεί κάτω στο σχολείο. Και το βράδυ θα πάρω κιόλας το βαπόρι να γυρίσω σπίτι. Ώρα σου καλή. Ευχαριστώ, παιδί μου. Βλέπεις. Αύριο γίνεται τα εγγένεια του ασύλου και κατά πως φαίνεται θα έχει ξέρεις Γλέντι Τρικούβαρτο και Φαγοπότη και δεν θέλω να βρεθεί κανείς που να σύρει του γιακουμί του έξτρα πως δεν κρατιέται μπροστά στον πειρασμό. Να σου πω, αύριο θα μαζευτούν εδώ πέρα ένα σωρό σπουδαία προσώπατα. Περιμένανε και τον Πάστορα Μάντερσταρο. Αυτός θα έρθει σήμερα κιόλας. Βλέπεις τα, να πάρει οργή. Δεν θέλω να του δώσω αφορμή, να με βάλει πάλι μπροστά. Α, αυτό λοιπόν ήτανε. Ποιο αυτό? Τι πας να τους καρώσεις πάλι του Πάστορα? Σουτ, σουτ, είσαι στα συγκαλά σου. Εγώ να τους καρώσω του Πάστορα? Όχι δα, μου έκανε ποτέ κακό εμέναν ο Πάστορας. Λοιπόν που λες, ήρθα να σου πω. Ναι, καθώς σου έλεγα, θα γυρίσω απόψε στο φτωχικό μου. Με την ευχή μου. Ναι, μα θα σε πάρω και σένα μαζί μου, Ρεγκίνα. Τι, εμένα? Τι είναι αυτά που λες? Λέω πως θα σε πάρω και σένα μαζί μου στο σπίτι. Περίμενε να σου έρθω. Αυτό θα το δούμε. Από αυτό το πλευρό να κοιμάσαι. Εγώ που μεγάλωσα μες στο σπίτι της κυρίας Σάλβινγκ. Εγώ που με έχουν σχεδόν σαν παιδί τους. Εγώ να έρθω στο σπιτικό σου, Σε τέτοιο σπιτικό. Να πάρω διάλος, τι είναι πάλι τούτα. Στον πατέρα σου σηκώνεις κεφάλι, παλιοκόριτσο. Δεν το έλεγες και το ξανάλεγες πως δεν σκοτίζεσαι για μένα? Μπα, μην κοιτάζεις τι έλεγα. Πόσες φορές δεν με έβρισες και μου είπες πως είμαι μια. Φιντό. Όχι που να σώσω, τέτοιο βρωμόλογο δεν το ξεστόμισα ποτέ μου. Θυμάμαι πολύ ωραία τι λόγο έλεγες. Μονάχα σαν το χατσούξι λιγάκι. Είναι ένα σωρό πειρασμοί, Ρεγκίνα, σε αυτόν τον παλιό κόσμο. Και πάλι μονάχα σαν μου παράκαν την καμπόση μάνα σου. Κάτι έπρεπε κι εγώ να βρίσκω για να τη φουρκίζω. Το είχε πάρει πολύ ψηλά. Άσε με έξτρα, μη με σκοτίζεις. Έκανα 3 χρόνια εγώ στο κύριο Άλβιν του υπασπιστή στο Ρόντζενμολ. Ναι, μάλιστα, εγώ. Θεέ και κύριε, που να το ξεχάσει πως τον καιρό ίσα ίσα που την είχαν στο σπίτι του είχε γίνει ο Μακαρίτσι υπασπιστή στο παλάτι. Τη δόλια τη μητέρα, την έστειλες μια ώρα αρχίτερα στον τάφο. Φυσικά, όλα τα δικά εγώ τα έχω πάντα. Ουφ, και αυτό το ποδάρι. Τι είπες, παιδί μου? Πιέντε μου τον. Εκκλησικά είναι αυτά. Ναι. Δεν λέω, κάμποσα πράγματα έμαθες και εσύ εδώ μέσα. Και αυτό θα μας βγει τώρα σε καλό, Ρεγκίνα. Και σαν τι με θέλεις εμένα κάτω στην πόλη? Είναι να ρωτάς τι το θέλει ένας πατέρας στο μοναχοπέδι του. Δεν λογαριάζει πως είμαι χειρευάμενος, έρημος και μονάχος. Δεν τις αφήνεις λόγω αυτές τις παπαρδέλες. Και τι να κάνω εγώ στην πόλη, Στάσου λοιπόν να σου το πω. Λέω να βάλω μπρος μια καινούρια δουλειά. Κι άλλες φορές καταπιάστηκες, μα πάντα στραβά σου βγήκαν. Ναι, μα τούτη τη φορά, Ρεγκίνα, θα δεις. Ο διάολος να με πάρει αν... Ας τις βλαστήνιες! Καλά, καλά. Δίκιο είσαι. Μεγάλο δίκιο, παιδί μου. Ναι, τι έλεγα. Λοιπόν, από τη δούλεψή μου εκεί στο άσυλο που χτίζαμε, έχω βάλει στην πάντα μερικά παραδάκια. Βα. Στάσου να δεις. Λογαριάζω να ρίξω σε μια καλή δουλειά όλα όσα έχω μαζεμένα. Να, βάζω με την ιδέα μου κανένα μαγαζί για θαλασσινούς. Ένα μαγαζί κουκλίτσα, με κατάλαβες? Όχι κανένα βρωμοκαπέλιο για ναύτες. Ναι, μα το σταυρό. Το θέλω που λένε να είναι κάτι τι καλό για λοστρόμους, για καπεταναίους και για αληθινά διαλεκτούς μουστερίδες. Και εκεί μέσα τι γυρεύω εγώ? Να. Εσύ θα με παραστέκεις. Έτσι, για φιγούρα μονάχα. Καταλαβαίνεις. Όχι να σε χαρώ, παιδί μου, τίποτα βαριές δουλειές. Όχι, ό,τι θέλεις εσύ θα κάνεις μονάχα. Μάλιστα. Όσο να είναι ο ποδόγυρος, δεν πρέπει να λείπει από το μαγαζί. Αυτό είναι φως φανάρι. Το βράδυ βλέπεις θα γίνεται λιγάκι ντόρος, χορός, τραγούδι, χορός.
Κιταρίστα. Μην ξεχνάς πως θα έχουμε να κάνουμε με θαλασσινούς που θα γυρίζουν στεριές και πέλαγα. Έλα, μην είσαι κουτί, Ρεγκίνα, και μην γλωτσάς την τύχη σου. Τι καρτέρας πια εδώ μες και τι καζάντσες τάχα που έκαν τόσα πολλά για σένα η κυρία. Θα σε βάλουμε καθώς άκουσα να κοιτάζεις τα παιδιά στο καινούριο τάσιλο. Είναι αυτή η δουλειά για σένα και έχεις πια τόσο μεγάλη λαχτάρα να φας τη ζωή σου με τα μιξάρικα. Καθόλου. Αν έρθουν τα πράγματα καθώς τα θέλω εγώ, τότε... που ξέρει κανείς τι γίνεται, που ξέρει... Τι να ξέρει. Εσύ να κοιτάζεις τη δουλειά σου. Δεν μου λες, πολλά είναι αυτά που έχεις βάλει στην πάντα. Α, ήταν όλα, καμιά 700, 800 κορώνες. Δεν είναι και λίγα. Για την αρχή, παιδί μου, καλά είναι. Και δεν σου πέρασε καθόλου από το νου να μου δώσεις και εμένα τίποτα. Όχι, μάρτσι μου ο Θεός, τέτοιο πράγμα δεν μου πέρασε καθόλου από το νου. Ούτε ένα τσιτάκι δεν θα μου πάρεις να κάνω κι εγώ ένα φουστάνι. Έλα να καθείς μαζί μου στην πόλη και θα έχεις όσα φουστάνια θέλεις. Χαρά στο πράγμα. Αμέ έτσι θα καταφέρνω και μόνη μου. Φτάνει να θέλω. Όχι, Ρεγκίνα, άλλο πράγμα είναι να σορμινεύει ο πατέρας σου. Τώρα μπορώ να πιάσω κι εγώ ένα όμορφο σπιτάκι στο δρομάκο που βγαίνει στο λιμάνι. Πολλά λεφτά δεν χρειάζεται. Και θα σου το φτιάξω που λες σωστό γιατάκι για τους θαλασσινούς. Ναι, μα εγώ δεν έρχομαι μαζί σου. Τι δουλειά έχω εγώ με σένα, Αντεμπρό, στρίβε, στρίβε. Μπα τρομάρα να μου έρθεις, άμπος θα έμενες και πολύ καιρό κοντά μου. Πού παιδί μου τέτοια τύχη. Λίγο να κουνήσεις το δαχτυλάκι σου, καθώς έχεις γίνει τόσο όμορφη κοπέλα τώρα. Δηλαδή? Δεν θα περνούσε και πολύ καιρός και θα παρουσιαζόταν κανένας καπετάνιος. Θαλασσινό να πάρω εγώ άντρε, ποτέ μου. Κανείς τους δεν έχει savoir vivre. Τι δεν έχει? Να θέλω να πω τους θαλασσινούς τους ξέρω, δεν είναι άνθρωποι να τους παντρευτείς. Μα και ποιος σε βιάζει να τους παντρευτείς? Μη γαρείς κι αλλιώς, δεν βγαίνει τάχα διάφορο. Ξέρεις, εκείνος ο Εγγλέζος, αυτός που είχε το κότερο. 300 φιωρίνια έδωσε και εκείνη ούτε μπορούσε να σου παραβγεί στην ομορφιά. Έξω από εδώ! Μπαμπά, μήπως σκοπεύει να σηκώσεις και χέρι? Μάλιστα, σαν μιλάς έτσι για τη μητέρα μου θα σηκώσω χέρι. Έξω είπα! Και μη βροντάς τις πόρτες, ο κύριος Σάλβιν. Μάλιστα, κοιμάται. Περίεργο πως νοιάζεσαι για το παλικάρι μας. Αυτός δεν μπορεί. Έξω και αμέσως μάλιστα, δεν ξέρεις τι λες, Χριστιανέ μου. Όχι από εκεί, έρχεται το φάστο μάντας. Εγώ από τις μάντες. Καλά, δεν πηγαίνω. Ωστόσο, κουβέντια σε λίγο με αυτόν εκεί που έρχεται. Θα σου πει αυτός ποιο είναι το χρέος κάθε παιδιού στον πατέρα του. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής είμαι πατέρα σου, βλέπεις. Το λένε και τα χαρτιά της ενορίας. Καλημέρα, κόρη. Μπα, ο κύριος Πάστορ. Καλημέρα σας. Ήρθε κιόλας στο βαπόρι? Ό,τι έφτασε. Αυτή η αδιάκοπη βροχή τόσες μέρες τώρα καταντά πολύ ενοχλητική. Για τους Γεωργούς όμως, κύριε Πάστρο, αυτός ο καιρός είναι ευλογία Θεού. Ναι, ναι, δίκιο έχεις. Εμείς οι άνθρωποι των πόλεων δεν το πολύ συλλογιζόμαστε αυτό. Να σας βοηθήσω. Ευχαριστώ. Έτσι. Το καλό αυτό είναι μουσκεμά. Ω, πάω να το κρεμάσω έξω. Και την ομπρέλα σας θα την ανοίξω να στεγνώσει. Τι ωραία είναι να βρίσκεσαι μέσα σε σπίτι. Πώς θα πάμε εδώ στο χτήμα, καλά? Καλά, δόξα σε Θεός. Ναι, μα θα έχετε μεγάλη φασαρία με την αυριανή γιορτή, ή όχι? Η αλήθεια είναι πως δεν αδειάζουμε καθόλου από τη δουλειά. Η κυρία Άλβινγκ θα είναι εδώ, πιστεύω. Ναι, βέβαια, ανέβηκε μια στιγμή να ετοιμάσει τη σοκολάτα του γιού της. Α, αλήθεια. Μου το είπαν και κάτω στην προκυμαία πως εγύρισε ο Όσβαλντ. Είναι εδώ από προχθές, ενώ εμείς τον περιμέναμε σήμερα μόνο. Και θα είναι γερός και δυνατός, δίχως άλλο. Δόξα σε Θεός, είναι πολύ καλά. Μόνο φοβερά κουρασμένος από το ταξίδι. Το πήρε μονορούφι από το Παρίσιο εδώ. Δηλαδή, θέλω να πω, χωρίς να αλλάξει τρένο. Τώρα θα ρω ησυχάζει, γι' αυτό καλύτερα είναι να μιλάμε πιο σιγά. Ας μιλάμε λοιπόν σιγά-σιγά. Ορίστε, κύριε Πάστορ, καθίστε εδώ να βολευτείτε. Έτσι. Είσαστε καλά τώρα, κύριε Πάστορ? Ευχαριστώ. Είμαι θαυμάσια. Ξέρεις κάτι, κόρη μου? Θα ρω στα αλήθεια πως ψήλωσες από τότε που έχω να σε δω. Βρίσκεται, κύριε Πάστορ. Ναι, και η κυρία μου λέει πως πάχυνα. Πως επάχυνες? Ναι. Μα ίσως λιγάκι, μια ιδέα. Ναι. Θέλετε να φωνάξω την κυρία? Όχι, δεν είναι βία, παιδάκι μου. Αλήθεια, για πες μου, καλή μου Ρεγκίνα, πώς θα περνά ο πατέρας σου εδώ πέρα? Εδώ
Δόξες ο Θεός. Καλούτσικα, κύριε Πάστορ. Την τελευταία φορά που κατέβηκε κάτω στην πόλη, ήρθε και με βρήκε. Ω, ναι, του αρέσει τόσο πολύ να κουβεντιάζει μαζί σας. Και θα κατεβαίνεις βέβαια τώρα τακτικά να τον βλέπεις. Εγώ, ναι, μάλιστα κατεβαίνω όταν αδειάζω. Πολύ δυνατό χαρακτήρα δεν έχει δά ο πατέρας σου, κόρη μου. Έχει ανάγκη να του κρατάει κάποιος τα λουριά. Αχ, αλήθεια, δίκιο έχετε. Χρειάζεται κάποιον κοντά του που ο ίδιος να τον αγαπά και να τον λογαριάζει κάπως. Μου άνοιξε την καρδιά του και μου το είπε την τελευταία φορά που ήρθε και με βρήκε. Ναι, κάτι τέτοιο μου είπε και εμένα. Μα δεν ξέρω αν η κυρία Άλμπινγκ θα με αφήσει να φύγω. Και μάλιστα τώρα που θα πέσει στους ώμους μας όλη η δουλειά στο καινούριο άσυλο. Και έπειτα και εμένα δεν μου έρχεται καθόλου να αφήσω την κυρία Άλμπινγκ που στάθηκε πάντα τόσο καλή μαζί. Ναι, μα τη θυγατέρα στο χρέος, καλό μου κορίτσι. Φυσικά πρέπει να δούμε πρώτα αν το θέλει και η κυρία σου. Μα δεν ξέρω αν είναι σωστό να κρατάω εγώ νέο κορίτσι των οικοκυριών ως μπεκιάρι. Πώς, μα κόρη μου αγαπητή, για τον πατέρα σου μιλάμε τώρα. Δεν λέω, ωστόσο, να βρίσκα ένα καλό σπίτι και κανένα κύριο αληθινά καθώς πρέπει. Μα αγαπητή μου κόρη, Ρεγκίνα. Κανένα που να μπορούσα να το φωσιωθώ και να τον κοιτάζω στα μάτια, που να με έχει σαν κόρη. Ναι, μα καλό μου, αγαπητό μου παιδί. Τότε με τα χαράς θα πήγαινα στην πόλη. Εδώ πάνω είναι φοβερή μοναξιά. Και το ξέρετε εδώ κι εσείς, κύριε Πάστορ, ο ίδιος, τι θα πει να είναι κανείς ολομόναχος στον κόσμο. Και έπειτα, χωρίς να το πενευτώ, είμαι εργατική, δεν με τρομάζει η δουλειά. Εσείς, κύριε Πάστορ, μην τυχόν και ξέρετε καμιά τέτοια δουλειά για μένα. Εγώ, όχι, που θέλεις να ξέρω. Ωστόσο, πολύ καλέ μου, κύριε Πάστορ, μην με ξεχάσετε, αν τύχει και... Όχι, όχι, δεν θα σε ξεχάσω, κόρη μου. Γιατί άμα θα... Μου κάνεις, σε παρακαλώ, τη χάρη να φωνάξεις την κυρία σου. Όπου να είναι θα κατέβει, κύριε Πάστορ. Αυτά τα βιβλία... Πάστε. Καλημέρα σας, κυρία μου. Να που ήρθα καθώς σας υποσχέθηκα. Πάντα στην ώρα σας. Σας βεβαιώνω πως δεν ήταν καθόλου εύκολο να ξεφύγω. Οι διάφορες επιτροπές και οι σύλλογοι όπου είμαι. Και γι' αυτό πιο μεγάλη ακόμα η καλοσύνη σας που ήρθατε τόσο νωρίς. Έτσι θα μπορέσουμε να τελειώσουμε τις δουλειές μας πριν από το φαΐ. Μα πού είναι η βαλίτσα σας? Τα πράγματά μου τα άφησα κάτω στον ξενοδόχο. Θα μείνω εκεί απόψε. Στα αλήθεια, ούτε και τώρα δεν τα αποφασίζετε να κοιμηθείτε σπίτι μου? Όχι, όχι, κύριε Άλλον, ευχαριστώ πολύ. Θα μείνω εκεί κάτω που είμαι συνηθισμένος. Μου έρχεται πιο βολικά για να πάρω το βαπόρι. Καλά, όπως θέλετε. Ωστόσο, μου φαίνεται πως δυο γεροντάκια σαν και εμάς. Πώς σας αρέσει να αστειεύεστε. Μα φυσικά, είσαστε όλο χαρά σήμερα. Πρώτα-πρώτα η αυριανή γιορτή. Και έπειτα ο Όσβαλτ που ξαναγύρισε. Φανταστείτε τι ευτυχία. Πάνω από δύο χρόνια έχω να τον δω. Τώρα όμως μου τόταξε. Θα μείνει όλο το χειμώνα εδώ κοντά μου. Μπα, αλήθεια. αυτό είναι λαμπρό από μέρους του και δείχνει μεγάλη φιλοστοργία. Γιατί φαντάζομαι η ζωή στη Ρώμη και στο Παρίσι θα παρουσιάζει για εκείνον πολύ περισσότερα θέλγητρα. Μα εδώ βλέπετε έχει τη μάνα του. Α, το χρυσό μου, το καλό μου το παλικάρι, λαχταράει η καρδιά του για τη μάνα του. Μα θα ήταν και λυπηρό πολύ αν ο χωρισμός και η απασχόληση με την τέχνη κατάφεραν να δυνατήσουν ένα αίσθημα τόσο φυσικό. Α, καλέ, τι λέτε. Για τον Όσβαλτ δεν υπάρχει τέτοιος φόβος. Τώρα όμως είμαι περίεργη να δω αν θα τον γνωρίσετε. Όπου να είναι θα κατέβει. Έχει ξαπλωθεί λιγάκι στον καναπέ για να ξεκουραστεί. Μα καθίστε, αγαπητέ μου κύριε Πάστορ. Ευχαριστώ. Δεν σας πειράζει να. Κάθε άλλο, κάθε άλλο. Καλά, λοιπόν. Θα σας δείξω τώρα. Εδώ έχουμε πρώτα-πρώτα. Ναι. Για πέστε μου, κύριε Άλβινγκ, πώς βρέθηκαν αυτά τα βιβλία εδώ πέρα? Αυτά είναι τα βιβλία που διαβάζω. Τέτοια συγγράμματα διαβάζετε? Γιατί όχι. Και βρίσκετε πως σας κάνουν καλύτεροι ή πιο ευτυχισμένοι? Μου φαίνεται σαν να μου δίνουν κάποια γαλήνη. Περίεργο, πως αυτό? Να, σαν να ξεκαθαρίζονται εκεί μέσα για μένα και να βγαίνουν αληθινά ένα σωρό πράγματα που κι εγώ όλο ένα τα τριφογυρίζω μέσα στο μυαλό μου. Αυτό είναι το παράξενο, κύριε Πάστορ. Πως καλά-καλά τίποτα το καινούριο δεν υπάρχει μέσα σε αυτά τα βιβλία. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκεί μέσα, παρότι ο περισσότερος κόσμος σκέφτεται και πιστεύει. Με τη διαφορά πως ο περισσότερος κόσμος δεν τα νιώθει ή δεν θέλει να τα παραδεχτεί. Κύριε Λέισον, πιστεύετε λοιπόν στα σοβαρά πως ο περισσότερος κόσμος... Ναι, το πιστεύω. Για σταθείτε όμως. Μα καλά, τι κακό βρίσκεται επιτέλους σε αυτά τα βιβλία. Τι κακό βρίσκω? Μήπως φαντάζεστε πως θα κάθομαι να χάνω τον καιρό μου με αυτές τις φυλάδες? Με άλλα λόγια, καταδικάζετε χωρίς να ξέρετε. Έχω διαβάσει πάρα πολλά για τα συγγράμματα αυτά και έτσι μπορώ να τα κατακρίνω. Μα καλά, και η προσωπική σας γνώμη. Αγαπητή κυρία Άλβινγκ, υπάρχουν μερικές περιπτώσεις στη ζωή που πρέπει να εμπιστεύεται κανείς την κρίση των άλλων. Τι τα θέλετε? Έτσι είναι καμωμένος ο κόσμος και είναι καλό αυτό, γιατί αλλιώς τι θα γινόταν η κοινωνία?
μπορεί να έχετε και δίκιο. Φυσικά δεν αρνούμε ότι σε αυτού του είδους τα συγγράμματα μπορεί να υπάρχουν μέσα και πράγματα ενδιαφέροντα. Κι ούτε σας κατηγορώ γιατί θέλετε να παρακολουθήσετε τα πνευματικά ρεύματα που συνταράζουν τον πολιτισμένο, καθώς λένε, κόσμο. Εκεί όπου αφήσετε το γιο σας να περιδιαβάζει τόσο καιρό. Αλλά για αυτά τα πράγματα δεν μιλάνε, κύριε Άλβινγκ. Ποια η ανάγκη αλήθεια να δίνουμε στον καθένα λογαριασμό τι διαβάζουμε και τι σκεφτόμαστε κλεισμένοι μες στην κάμαρά μας? Φυσικά δεν είναι ανάγκη. Συλλογιστείτε μοναχά ποια είναι η υποχρέωσή σας για το άσυλο που αποφασίσατε να χτίσετε σε μια εποχή όπου οι ιδέες σας για την ηθική ήσαν πολύ αλλιώτικες από τις σημερινές σας, όσο τουλάχιστον μπορώ εγώ να κρίνω. Ναι, το παραδέχομαι. Μα για το άσυλο είχαμε να. Μάλιστα, για το άσυλο είχαμε να μιλήσουμε. Λοιπόν, καλή μου κυρία Άλβινγκ. Το νου σας. Και τώρα ας έρθουμε στη δουλειά μας. Ναι. Τα βλέπετε τούτα εδώ? Είναι τα έγγραφα. Ναι, όλα και εντάξει. Δεν φαντάζεστε τι τράβηξε ώσπου να τα πάρω. Χρειάστηκε να μεταχειριστώ όλη μου την επιρροή. Οι δημόσιες υπηρεσίες είναι τρομερά τυπικές όταν πρόκειται να λάβουν καμιά τελειωτική απόφαση. Μα τώρα πια ξεμπερδέψατε. Ναι. Κοιτάξτε. Mm-hmm. Να, εδώ... Είναι η μεταγραφή του δωρητηρίου συμβολέου της περιοχής του Σόλβινγκ, ναι, που υπάγεται στο υποστατικό του Ρόζενβολτ, mm-hmm, με τα εντός αυτής νεόδημητα κτίρια, είτε το σχολείο, mm-hmm, το οίκημα του διδακτικού, mm-hmm, προσωπικού και την εκκλησία. Να και η αποδοχή του πληροδοτήματος και η έγκριση του οργανισμού. Θέλετε να ρίξετε μια ματιά? Οργανισμός παιδικού ιδρύματος του λοχαγού Άλβινγκ. Τέλειωσε λοιπόν και αυτό. Προτίμησα να βάλω καλύτερα λοχαγός παρά υπασπιστής. Το λοχαγός είναι πιο σεμνό. Καλά, καλά, δεν έχω αντίρρηση. Και εδώ είναι το βιβλιάριο του ταμιευτηρίου για το τοκοφόρον κεφάλαιο που προορίζεται για τη συντήρηση του ασύλου. Ευχαριστώ. Μα κάνετε μου τη χάρη να το κρατήσετε εσείς αυτό τώρα. Ευχαρίστως. Για την ώρα λέω να αφήσουμε τα χρήματα στο ταμιευτήριο. Ο τόκος δεν είναι βέβαια και πολύ σπουδαίος. 4% για εξάμηνη κατάθεση. Αν μπορέσουμε να πετύχουμε αργότερα καμιά καλύτερη τοποθέτηση, φυσικά πρώτη υποθήκη ή τίποτα χαρτιά, όλος διόλου σίγουρα, τότε βλέπουμε. Βέβαια, εσείς τα ξέρετε καλύτερα αυτά τα πράγματα, κύριε Πάστορ. Μια φορά εγώ θα έχω το νου μου. Τώρα και κάτι άλλο που από καιρό λογάριαζα να σας ρωτήσω. Τι πράγμα? Να τα ασφαλίσουμε το άσυλο ή να μην τα ασφαλίσουμε? Φυσικά να τα ασφαλίσουμε. Μια στιγμή, κυρία Άλβινγκ. Για να το εξετάσουμε καλύτερα αυτό το ζήτημα. Μα εγώ τα έχω όλα ασφαλισμένα. Σπίτι, έπιπλα, γεννήματα και ζωντανά. Πολύ σωστά. Τη δική σας περιουσία. Το ίδιο έχω κάνει κι εγώ, εννοείται. Μα εδώ βλέπετε, διαφέρει το πράγμα. Το άσυλο έχει, ας το πούμε, ανώτερο προορισμό. Καλά, μα αυτό δεν είναι. Εμένα προσωπικώς δεν θα με πείραζε καθόλου να σιγουραριστούμε για καλό και για κακό. Το ίδιο λέω κι εγώ. Πώς είναι όμως εδώ απάνω τα πνεύματα? Εσείς τους ξέρετε όλους καλύτερα από μένα. Τα πνεύματα. Υπάρχουν πολλοί εδώ πέρα που να βαραίνει η γνώμη τους, που να βαραίνει πραγματικά και που θα τους σκανδαλίσει ένα τέτοιο πράγμα. Καλά, καλά. Τι θέλετε να πείτε με αυτό το που να βαραίνει η γνώμη? Να, ο νους μου πάει πρώτα απ' όλα σε ανθρώπους τόσο πολύ ανεξάρτητους και ισχυρούς, που να τους ακούν οι άλλοι θέλοντας και εμείς. Ναι, τέτοιοι βρίσκονται κάμπος εδώ απάνω και που μπορεί να τους σκανδαλίσει. Τα βλέπετε? Και εμείς δα κάτω στην πόλη έχουμε και με το παραπάνω. Συλλογιστείτε μονάχα τους ενωρίτες του συναδέλφου μου. Δεν θέλουν και πολλοί για να πούνε πως δεν έχουμε ούτε εσείς ούτε εγώ εμπιστοσύνη στη θεία πρόνοια. Εσείς μια φορά, κύριε Πάστορ, μέσα σας το ξέρετε καλά. Καλά, εγώ έχω την ενδόμηχη μου πεποίθηση, δεν λέω. Μα ωστόσο δεν είναι στο χέρι μας να εμποδίσουμε τα άδικα και κακόβουλα σχόλια. Και αυτά μπορούν να φέρουν σιγά σιγά δυσκολίες στο έργο μας. Αν είναι έτσι, τότε. Κι ούτε πάλι μπορώ να παραβλέψω ολότελα σε τι δυσάρεστη, σε τι φρικτή πάω να πω θέση. Μπορεί να βρεθώ κι εγώ. Οι επίσημοι κύκλοι κάτω στην πόλη δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για το ζήτημα του ασύλου. Όμως, μια και εγώ ήμουν ο μυστικός σύμβουλός σας και είχα στα χέρια μου όλη τη διαχείριση του έργου, πολύ φοβούμαι πως οι φθονεροί με μένα πρώτα-πρώτα θα τα βάλουν. Όχι, όχι. Δεν πρέπει να τους δώσουμε στόχο. Δεν θέλετε λοιπόν να τα ασφαλίσουμε? Όχι. Ούτε λόγος δεν γίνεται. Αν όμως γίνει κανένα δυστύχημα, που ξέρει κανείς, θα μπορούσατε να πληρώσετε εσείς τη ζημιά? Όχι. Αυτό σας το λέω καθαρά. Δεν θα μπορέσω να το κάνω. Ναι, μα τότε ξέρετε, παίρνουμε απάνω μας μεγάλη ευθύνη, κύριε Άλβινγκ. Μήπως μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς? Όχι, όχι, αυτό είναι το κακό. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Δεν στέκει να σύρουμε απάνω μας την άδικη κρίση και ούτε ποτέ να γίνουμε αφορμή σκανδάλου στην κοινωνία. Και μάλιστα εσείς που είστε κληρικός. Έπειτα μπορούμε να είμαστε ήσυχοι και το πιστεύω με την καρδιά μου πως ένα τέτοιο ίδρυμα θα είναι καλό ρίζικο και πως θα το σκέπει η θεία πρόνοια. Μακάρι, κύριε Πάστορ. Τότε
Θα τα αφήσουμε έτσι. Βεβαιότατα. Καλά, όπως θέλετε. Λοιπόν, ασφάλεια όχι. Ωστόσο περίεργο, πώς σας ήρθε η ιδέα να μου κάνετε λόγο γι' αυτό ίσα ίσα σήμερα. Γιατί χτες λίγο έλειψε να πιάσει φωτιά εκεί κάτω. Τι μου λέτε? Α, δεν ήταν τίποτα. Κάτι ροκανίδια πήραν φωτιά στην παράγκα του Μαραγκού. Εκεί που δουλεύει ο Έξτρατ. Φαίνεται δεν προσέχει καθόλου πού πετάει τα σπίρτα του ο Χριστιανός. Έχει τόσες σκοτούρες στο κεφάλι του άνθρωπος, τόσα βάσανα. Μα δόξα τω Θεώ, έχει βαλθεί τώρα με τα σωστά του, καθώς έμαθα να μην βγει πια από τον ίσιο δρόμο. Μπα, ποιος σας το είπε? Ο ίδιος μου το βεβαίωσε. Μα στη δουλειά του είναι προκομμένος, ε? Τι τα θέλετε? Άμα δεν είναι πιωμένος. Αλήθεια, αλήθεια, τι ελεηνό ελάττωμα. Μα καθώς λέει και ο ίδιος, πιο πολύ τα φταίει εκείνο το έρημο, το πόδι του. Την τελευταία φορά που κατέβηκε στην πόλη, τι να σας πω, μου ράγισε την καρδιά. Ήρθε σπίτι μου και δεν ήξερε πώς να με ευχαριστήσει που του βρήκα δουλειά εδώ πέρα και έτσι θα μπορούσε να είναι κοντά στη Ρεγκίνα. Μα δεν τη βλέπει ντεδά και τόσο συχνά? Τι λέτε, κάθε μέρα τη βλέπει. Ο ίδιος μου το είπε. Μπορεί. Νιώθηκε μόνος του πως έχει ανάγκη κάποιος να τον κρατάει όταν του έρχεται ο πειρασμός. Να τη μαρέσεις τον Ιάκωβο Έξτρατ. Πως έρχεται σε σένα στην απελπισία του και κατηγοράει μόνος του τον εαυτό του και ομολογεί την αδυναμία του. Την τελευταία φορά που ήρθε σπίτι μου να με δει, ακούστε να σας πω, κύριε Άλβινγκ, αφού δεν μπορεί να κάνει χωρίς να έχει τη Ρεγκίνα κοντά του. Τη Ρεγκίνα! Μη φέρετε εσείς εμπόδια στην επιθυμία του. Ίσα ίσα θα του φέρω και θα του παραφέρω. Έπειτα τη Ρεγκίνα τη χρειαζόμαστε εδώ στο άσυλο. Μα ο Έξτρατ είναι πατέρας της. Δεν το συλλογιζόσαστε? Πατέρας, πατέρας, πατέρας λέγεται αυτός. Δεν με ρωτάτε καλύτερα εμένα να σας πω. Ας είναι. Ποτέ δεν θα την πάρει με τη συγκατάθεσή μου. Ποτέ. Μα καλή μου κυρία, μην εξάπτεστε έτσι. Είναι λυπηρό αλήθεια πόσο τον έχετε πάρει από κακό τον Έξτρατ. Θα λέει κανείς πως κυριολεκτικά με φρίκη. Καλά, καλά, καλά. Ας είναι, δεν πειράζει. Τη Ρεγκίνα την πήρα από μικρή στο σπίτι και εδώ θα μείνει. Μα. Αγαπητέ μου κύριε Πάστορα, ακούτε? Ας κόψουμε αυτή την κουβέντα. Ο Όσβαλτ κατεβαίνει. Μην έχουμε άλλη έγνοια τώρα. Ω, παρντών. Νόμιζα πως δεν ήταν κόσμος εδώ. Καλημέρα σας κύριε Πάστορ. Μπα, τι παράξενο. Ε, λοιπόν, πώς τον βρίσκετε? Βρίσκω... Σταλήθεια έχω μπροστά μου. Μάλιστα, κύριε Πάστορ, σταλήθεια έχετε μπροστά σας τον άσωτο ιό. Αγαπητέ μου, καλέ μου φίλε. Μα τότε λοιπόν έχουμε την επιστροφή του ασώτου. Ο Όσβαλτ δεν μπορεί ακόμα να το ξεχάσει πόσο πολύ είχατε εναντιωθεί εκείνο τον καιρό στην ιδέα του να γίνει ζωγράφος. Στα ανθρώπινα μάτια, μερικά κινήματά μας φαίνονται κάποτε ασυλλόγιστα, ενώ αργότερα. Ας είναι. Καλωσορίσατε, καλωσορίσατε. Λοιπόν, αγαπητέ μου Όσβαλτ, δεν σας πειράζει βέβαια να σας λέω με το μικρό σας όνομα? Και πώς αλλιώς θέλετε να με λέτε? Ωραία, ωραία. Ήθελα λοιπόν να σας πω, αγαπητέ μου Όσβαλτ, μη φαντάζεστε ότι καταδικάζω απόλυτα το καλλιτεχνικό στάδιο. Παραδέχομαι πως και στο στάδιο αυτό υπάρχουν πολλοί που μπορούν να φυλάξουν αλόβητη και αγνή την ψυχή τους. Το ελπίζω. Εγώ ξέρω κάποιον που έμεινε αγνός και στην ψυχή και στο σώμα. Να τους δείτε τον κύριο Πάστορ. Καλά, καλά, καλά. Η μητέρα δεν τα αφήνει τώρα αυτά. Μα φυσικά, ποιος λέει όχι. Και το όνομά σας άρχισε κιόλας να γίνεται γνωστό. Οι εφημερίδες κάνουν συχνά λόγο για σας. Και μάλιστα με τα πιο επενετικά λόγια. Αν και δηλαδή εδώ και λίγο καιρό μου φαίνεται σαν να σταμάτησαν κάπως. Ναι. Τώρα τελευταία δεν μπόρεσε να εργαστώ και τόσο πολύ. Μα και οι ζωγράφοι πρέπει να αναπαύονται κάπου. Ούτε λόγος. Συγκεντρώνονται τότε και ετοιμάζονται για κανένα μεγάλο έργο. Πολύ σωστά. Θα αργήσουμε να φάμε, μητέρα? Σε μισή ωρίτσα. Όρεξη έχει, δόξα τω Θεώ. Και του αρέσει και να καπνίζει? Α, ναι. Βρήκα πάνω την πίπα του πατέρα και... Α, γι' αυτό λοιπόν. Τι πράγμα? Όταν μπήκε ο Όσβαλτ με την πίπα στο στόμα, μου φάνηκε σαν να βλέπα μπροστά μου τον πατέρα του ολοζώντα. Μπα, αλήθεια. Μα πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα? Ο Όσβαλτ εμένα μοιάζει. Μπορεί, μα έχει κάτι στο στόμα, εκεί στην άκρη των χιλιών, που θυμίζει τόσο πολύ τον πατέρα του, τουλάχιστον τώρα που καπνίζει. Κάθε άλλο, κάθε άλλο. Ο Όσβαλτ βρίσκω έχει πιο πολύ κάτι το ιερατικό στο στόμα του. Α, ναι, αλήθεια. Την ίδια έκφραση έχουν και πολλοί συνάδελφοί μου. Έλα, άφησε πια αυτή την πίπα, αγόρι μου. Δεν μ' αρέσει να καπνίζουν εδώ μέσα. Ευχαρίστω. Ήθελα μονάχα να δοκιμάσω, γιατί είχα καπνίσει κάποτε με αυτήν σαν ήμουν παιδί. Εσύ? Ναι. Ήμουν πολύ μικρός, μα το θυμάμαι ακόμα. Ένα βράδυ ανέβηκα στην κάμαρα του πατέρα και εκείνος είχε μια όρεξη, ένα κέφι. Άμα δεν μπορείς να μην θυμάσαι τίποτα από τα χρόνια εκείνα. Πώς, θυμάμαι πολύ καλά. Με πήρε στα γονατά του και μου βάλε την πίπα του στο στόμα. Τράβα, παλικάρι μου, είπε, τράβα, μη φοβάσαι. Και εγώ τράβηξα όσο μπορούσα, ώσπου έγινα κατάχλωμος και με περέχησε κρύος υδρός.
Και τότε εκείνος ξεκαρδίστηκε στα γέλια. Πολύ περίεργο αυτό. Αγαπητέ μου, Πάστορ, στο όνειρό του τα είδε όλα αυτά. Όχι, όχι, μητέρα, δεν ήταν καθόλου στο όνειρό μου. Και απόδειξη, μα το ξέχασες. Εσύ ίδια μπήκες τότε μέσα, με πήρες και με πήγες στην καμαρά μου. Εκεί ένιωσα ζαλάδα και σ' είδα μάλιστα να κλαις. Έκανε πολλές φορές ο πατέρας τέτοια χωρατά. Ναι, αλήθεια. Στα νιάτα του ήταν όλο γέλιο και χαρά. Ναι, κι όμως έκανε ένα σωρό πράγματα σε αυτόν τον κόσμο. Ένα σωρό καλά και ωφέλιμα. Αν και δεν έζησε πολύ. Ναι, ναι, αλήθεια. Σας άφησε όνομα άξιο και τιμημένο, αγαπητέ μου Όσβαλντ Άλβιν. Ας ελπίσουμε πως θα σας κεντρήσει αυτό. Ναι, καλά θα ήταν. Όσο να είναι, ωραία ιδέα είχατε να γυρίσετε την ημέρα που τιμούμε τη μνήμη του. Μα είναι το λιγότερο που μπορούσα να κάνω για τον πατέρα. Και που θα μείνει τόσο πολύ καιρό κοντά μου. Αυτό είναι ακόμα πιο ωραία ιδέα. Θα καθίσετε όλο το χειμώνα εδώ, έμαθα. Μα δεν αποφάσισα ακόμα πόσο καιρό θα καθίσω εδώ, κύριε Πάστορ. Αχ, τι ωραία που είναι να ξαναβρίσκεις το σπιτάκι σου. Δεν είναι αλήθεια, αγόρι μου. Πολύ μικρός ξενιτευτήκατε, αγαπητέ Όσβαλντ. Αλήθεια. Κάποτε και εμένα με βασάνισε η σκέψη μήπως έφυγα πάρα πολύ μικρός. Αμπα, καθε άλλο. Αυτό καλό μοναχα μπορεί να κάνει σε ένα αγόρι και μάλιστα μοναχοπέδι. Τι να κάθε κοντά στον μπαμπά του, στη μαμά του, να κουκουλιάζεται και να παραχαϊδεύεται. Ζήτημα είναι αυτό, κυρία Άλβινγκ. Το πατρικό σπίτι ήταν και θα είναι πάντα η αληθινή σκέπη του παιδιού. Σε αυτό έχω κι εγώ την ίδια γνώμη. Πάρτε παράδειγμα το γιο σας. Μα... ναι, 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 μπορούμε πολύ καλά να μιλήσουμε και μπροστά του. Τι συνέπειες είχε αυτό για τον Όσβαλντ. Είναι 26-27 χρονών και ακόμα καλά-καλά δεν γνώρισε τι θα πει οικογενειακή ζωή. Συγγνώμη, κύριε Πάστορ, εδώ κάνετε μεγάλο λάθος. Μπα, εγώ νόμιζα πως δεν συχνάζατε παρά μόνο στους καλλιτεχνικούς κύκλους. Αυτό είναι σωστό. Και μάλιστα με πολύ νέους καλλιτέχνες. Δεν λέω όχι. Αν δεν σφάλω, οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν τα μέσα να φτιάξουν οικογένεια και σπιτικό. Μερικοί ναι, κύριε Πάστορ, δεν έχουν τα μέσα να παντρευτούν. Μα αυτό λέω κι εγώ. Μα δεν είναι λόγος αυτός να μην έχουν και σπιτικό. Και αλήθεια, πολλοί έχουν. Και καλοβαλμένο μάλιστα και ανοιχτό καλό. Μα δεν μιλώ για τον οικοκυριό των Μπεκιάριδων. Άμα λέω σπίτι, εννοώ οικογένεια. Να ζει ένας άντρας με τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Μάλιστα, ή με τα παιδιά του και με τη μητέρα των παιδιών του. Νίστε τι μου. Πώς? Να ζει μαζί με τη μητέρα των παιδιών του. Μα γιατί όχι, μήπως θα θέλατε καλύτερα να διώξει τη μητέρα των παιδιών του. Ακούστε, για παράνομες σχέσεις μου μιλάτε. Για τις πρόστιχες. Τις αστεφάνωτες που λένε. Δεν βρήκα ποτέ μου τίποτα πρόστιχο σε μια τέτοια συμβίωση. Μα πώς γίνεται ένας άντρας και μια νέα που έχουν έστω και λίγη ανατροφή να παραδέχονται να ζουν έτσι και δίχως να ντρέπονται τον κόσμο. Και τι θέλετε να κάνουν. Ένας καλλιτέχνης νέος με φτωχός, μια νέα κοπέλα φτωχιά και εκείνη για να παντρευτούν χρειάζονται πολλά λεπτά. Τι θέλετε λοιπόν να κάνουν. Τι θέλω να κάνουν. Μάλιστα κύριε Άρβινγκ, να σας πω τι θέλω να κάνουν. Από μιας αρχής. Έπρεπε να μην βλέπονται. Να τι έπρεπε να κάνουν. Τέτοιες διδαχές δεν πιάνουν και πολύ σε νέους που αγαπιούνται και που βράζει το αίμα τους. Αλήθεια, δεν πιάνουν και πολύ. Και να τα έχετε αυτά η πολιτεία, να γίνονται μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου. Δεν είχα δίκιο να ανησυχώ σε σοβαρά για το γιο σας, κυρία Άλβινγκ, σε κύκλους όπου βασιλεύει η αχαλήνωτη διαφθορά και έχει γίνει μάλιστα και έθιμο. Θα σας πω κάτι, κύριε Πάστορ. Επήγαινα τακτικά τις Κυριακές, έκανα δύο από αυτά τα αντικανονικά ζευγάρια, όπως τα λέτε. Τις Κυριακές. Μάλιστα, είναι η μόνη μέρα που μπορεί και να διασκεδάσει. Λοιπόν, ποτέ μου δεν άκουσα εκεί μια ατέρια στη λέξη. Και ούτε πάλι παρατήρησα τίποτα που να μπορεί κανείς να το ονομάσει ανήθικο. Αλήθεια, ξέρετε πού και πότε απάντησα τη διαφθορά μέσα στους καλλιτεχνικούς κύκλους? Όχι, δόξα τω Θεώ. Δεν ξέρω. Τότε λοιπόν θα μου επιτρέψετε να σας το πω εγώ. Την απάντησα μονάχα σαν ερχόταν κάποτε στο Παρίσι κανένας δικός μας υποδειγματικός σύζυγος και οικογενειάρχης για να ξεσκάσει λίγο εκεί μοναχός του και μας έκανε την τιμή σε εμάς τους καλλιτέχνες να ξεπέσει στις φτωχικές μας ταβέρνες. Εκεί να ακούστε και να φρίξετε. Οι καλοί μας άρχισαν να μιλάνε για πράγματα και θάματα που εμείς ούτε τα φανταζόμαστε καν. Τι? Δεν πιστεύω να μου πείτε τώρα πως άνθρωποι τιμημένοι από τα μέρη τα δικά μας. Μα δεν τους ακούσατε ποτέ τους τιμημένους αυτούς κυρίους όταν γυρίσουν πίσω πως τα βάζουν με τη διαφθορά που βασιλεύει έξω? Ναι, ναι, φυσικά. Κι εγώ τους άκουσα πολλές φορές. Μπορείτε να τους πιστεύετε σαν τυφλά, ό,τι και αν σας πούν. Το κατέχουν καλά το θέμα τους οι περισσότεροι. Αχ, τι όμορφη τη θεία η ελεύθερη ζωή εκεί πέρα. Και να τη λερώνουν, να τη βρωμίζουν έτσι. Έλα, μην ανάβεις έτσι, Όσβαλντ, θα σου κάνει κακό, παιδάκι. Δίκιο έχεις, μητέρα. Δεν είμαι στα πολύ καλά μου. Αυτή η αναθεματισμένη κούραση, βλέπεις. Πάω να κάνω μια βόλτα σου να καθίσουμε στο τραπέζι. Ναι, μπράβο. Με συγχωρείτε, κύριε Πάστορ. Δεν μπορείτε να μπείτε στη θέση μου, μανά. Μου ήρθε έτσι, χωρίς να το θέλω.
αυτόν καημένο τον Όσβαλντ. Ναι, δίκιο έχετε να τον λέτε καημένον. Εκεί λοιπόν κατάντησε. Μόνος του το είπε. Ο άσωτος ιός. Ναι, κρίμας, κρίμας. Και τι λέτε εσείς για όλα αυτά? Λέω πως ο Όσβαλντ έχει δίκιο πέρα για πέρα. Δίκιο, δίκιο, με τέτοιες ιδέες. Εδώ στη μοναξιά μου, κύριε Πάστορ, έφτασα κι εγώ σιγά σιγά να κρίνω τα πράγματα σαν τον Όσβαλντ. Μόνο που δεν είχα το κουράγιο να μιλήσω για αυτά. Τώρα ο γιος μου θα μιλήσει και για λογαριασμό μου. Σας λυπάται η ψυχή μου, κύριε Άλβινγκ. Τώρα όμως θα σας μιλήσω πολύ σοβαρά. Τούτη τη στιγμή δεν έχετε μπροστά σας τον εντολοδόχο και το σύμβουλο, ούτε τον νεανικό φίλο του Μακαρίτη, του αντρός σας και το δικό σας φίλο. Μπροστά σας έχετε το λειτουργό του υψίστου. Το ίδιο, καθώς σας παρουσιάστηκε την ημέρα που κάνατε το μεγαλύτερο παραστράτημα της ζωής σας. Και τι έχει να μου πει ο λειτουργός του υψίστου? Πρώτα απ' όλα, θα σας ξαναθυμίσω λιγάκι τα παλιά, κύριε Άλβινγκ. Η στιγμή είναι κατάλληλη. Σαν αύριο κλείνουν 10 χρόνια που πέθανε ο σύζυγός σας. Αύριο θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου που εστήθηκε προς τιμήν του. Αύριο θα μιλήσω μπροστά σε όλους που θα μαζευτούν εκεί. Σήμερα όμως θα μιλήσω σε εσάς μονάχα. Πολύ καλά, κύριε Πάστορ. Μιλήστε. Θυμάστε πως πριν καλά-καλά κλείσει χρόνος από το γάμο σας, βρεθήκατε στην άκρη του γκρεμού? Πως αφήσατε το σπίτι σας και τα καλά σας? Πως παρατήσατε τον άντρα σας και φύγατε? Μάλιστα, μάλιστα, κύριε Άλβινγκ, εφύγατε. Και δεν εννοούσατε να γυρίσετε πίσω όσο και αν εκείνος σας παρακαλούσε και αν σας συγκέτευε. Ξεχάσατε πόσο αφάνταστα δυστυχισμένη ήμουνα τον πρώτο εκείνο χρόνο. Ίσα ίσα, αυτό είναι το καθαυτό πνεύμα της ανταρσίας, να γυρεύουμε την ευτυχία σε αυτόν τον κόσμο. Τι δικαίωμα έχει ο άνθρωπος στην ευτυχία? Το χρέος του πρέπει να κάνει. Μάλιστα, κυρία μου. Και το χρέος το δικό σας ήταν να μείνετε κοντά στον άντρα σας που εσείς διαλέξατε και που σας ένωσαν μαζί του δεσμοί ιεροί. Ξέρετε πολύ καλά τι ζωή έκανε ο Άλβινγκ εκείνο τον καιρό, πόσο παραλυμένος ήταν. Ναι, ξέρω καλά τι έλεγε ο κόσμος και πρώτος εγώ καταδικάζω τη διακογή του Άλβινγκ στα νιάτα του, αν είναι βέβαια σωστά όσα έλεγαν. Μα της γυναίκας δεν της πρέπει να γίνεται ο κριτής του ανδρός της. Το χρέος σας ήταν να σηκώσετε καρτερικά το σταυρό που έβαλε στους ώμους σας για το καλό σας μια ανώτερη δύναμη. Εσείς όμως τι κάματε? Με αγανάκτηση πετάξατε από πάνω σας το σταυρό και αφήσατε στην τύχη του τον παραστρατημένο που έπρεπε να βοηθήσετε. Δεν λογαριάσετε ούτε όνομα ούτε υπόλοιψη και λίγο έλειψε να καταστρέψετε κι άλλων ανθρώπων την υπόλοιψη. Κι άλλων. Ενός, θα θέλετε να πείτε. Ήτανε μεγάλη τρέλα αυτό που κάματε, να προστρέξετε στο σπίτι μου. Στο σπίτι του πνευματικού μας, του οικογενειακού μας φίλου. Ίσια ίσια ένας λόγος παραπάνω. Ναι, να δοξάζετε το μεγαλοδύναμο που μπόρεσα και κρατήθηκα ατράνταχτος, που σας έφερα πάλι σε θεογνωσία και που αξιώθηκα να σας οδηγήσω ξανά στον ίσιο δρόμο και στο σπίτι του συζύγου σας. Ναι, Μάντερς. Κατόρθωμα δικό σας ήταν αυτό. Ήμουνα όργανο ταπεινό μονάχα των βουλών του υψίστου. Και μήπως δεν σας ήρθαν όλα τα καλά του Θεού στην κατοπινή ζωή σας με αυτό που έκαμα να σας βάλω πάλι στο ζυγό του χρέους και της υποταγής? Όλα δεν έγιναν όπως σας τα είχα πει? Δεν άφησε ο Άλβινγκ τις νεανικές του τρέλες όπως ταιριάζει σε έναν άντρα? Δεν έζησε από εκεί και πέρα μαζί σας μονιασμένα και δίχως πια να δώσει αφορμή για κατηγόρια? Δεν έκαμε ένα σωρό καλά στον τόπο του και δεν σας ανέβασε εσάς εκεί που εστεκόταν εκείνος, έτσι που να γίνετε σιγά σιγά ο παραστάτης του, σ' ό,τι και αν καταπιανόταν, και άξιος μάλιστα παραστάτης? Ναι, ναι, τα ξέρω πολύ καλά, κύριε Άλβινγκ. Δεν θα σας την αρνηθώ αυτή τη δόξα. Τώρα όμως έρχομαι στο άλλο μεγάλο παραστράτημα της ζωής σας. Τι θέλετε να πείτε? Καθώς προδώσατε άλλοτε την αποστολή της συζύγου, το ίδιο προδώσατε αργότερα την αποστολή της μητέρας. Ένας ολέθριος εγωισμός σας κυβέρνησε πάντα σε όλη σας τη ζωή. Η μόνη σας έγνοια ήταν πώς να ξεφύγετε κάθε ζυγό και κάθε νόμο. Δεν ανεχόσαστε δεσμά. Ό,τι σας ενοχλούσε στη ζωή, το πετάξατε από πάνω σας, αλογάριαστα και λύπητα, σαν βάρος που το ξεφορτώνεται κανείς ό,τι ώρα θέλει. Σας στενοχωρούσε να είσαστε σύζυγος. Παρατήσατε τον άντρα σας. Σας έπεφτε βαρύ να είσαστε μητέρα. Στείλατε το παιδί σας σε ξένα χέρια. Ναι, το έκαμε αυτό, είναι αλήθεια. Μα και γι' αυτό σας βλέπει τώρα σαν ξένη. Όχι, όχι, με το λέτε αυτό. Κι όμως έτσι είναι. Δεν μπορεί να σας βλέπει αλλιώς. Και πώς σας ξαναγύρισε. Για καλοσυλλογιστείτε το, κύριε Άλβινγκ. Το φταίξιμό σας τον άντρα σας ήταν βαρύ.
Το ομολογείτε και μόνοι σας, μια και του στείνετε μνημείο. Μα τώρα παραδεχθείτε και το φταίξιμό σας το παιδί σας. Ίσως είναι ακόμα καιρός να τον βγάλετε από το στραβοδρόμο που έχει πάρει. Γυρίστε πρώτοι εσείς στον ίσιο δρόμο και σώστε ό,τι μέσα του μπορεί ακόμα να σωθεί. Γιατί το είπα και το ξαναλέω, κυρία Άλβινγκ, είσαστε ένοχη μητέρα. Αυτά θεώρησα χρέος μου να σας πω. Είπατε ότι είχατε να πείτε, κύριε Μάντερς. Και αύριο πάλι θα μιλήσετε μπροστά σε όλους για να πλέξετε το πανηγυρικό του σύζυγου μου. Αύριο εγώ δεν θα μιλήσω. Σήμερα όμως θα σας μιλήσω ανοιχτά, όπως μου μιλήσατε κι εσείς. Φυσικά θα κοιτάξετε να δικαιολογήσετε όχι, το φέρσιμό σας. Όχι. Θα διηγηθώ γεγονότα. Εμπρός λοιπόν. Όσα είπατε για μένα, για τον άντρα μου, για τη ζωή μας, από τότε που με ξαναβάλατε στον ισιοδρόμο, όπως λέτε, από όλα αυτά εσείς τίποτα δεν είδατε με τα μάτια σας. Από τη μέρα εκείνη εσείς ο φίλος μας που μέρα δεν απολείπατε από το σπίτι μας, δεν ξαναπατήσατε πια το πόδι σας. Εσείς και ο άντρας σας εφύγατε αμέσως τότε από την πόλη. Ναι. Και όσο ζούσε ο άντρας μου, δεν ήρθατε ποτέ εδώ στο κτήμα. Και μοναχά αργότερα για δουλειές αναγκαστήκατε να με δείτε. Δηλαδή, άμα βγήκε στη μέση το ζήτημα του ασύλου. Ελένη, αν είναι αυτό κατηγόρια, τότε συλλογιστείτε, σας παρακαλώ πολύ. Πως είσαστε υποχρεωμένος να σεβαστείτε το σχήμα σας, μάλιστα. Και ακόμα πως ήμουν μια γυναίκα που είχε ξεπορτήσει. Και από τέτοιες άμυαλες γυναίκες πρέπει να φυλάγεται κανείς όσο μπορεί περισσότερο. Αγαπητή κυρία Άλβινγκ, είσαστε τρομερά υπερβολική. Ναι, ναι, μπορεί. Ήθελα μονάχα να πω πως την κρίση σας για την οικογενειακή μου ζωή τη στηρίζατε σε ό,τι φαντάζεται ο κόσμος, χωρίς να καλοεξετάσετε. Καλά, και έπειτα. Ναι, μα τώρα όμως, Μάντερς, τώρα θα σας πω την αλήθεια. Το είχα ορκιστεί πως μια μέρα θα τη φανέρωνα σε εσάς. Σε εσάς μονάχα. Και ποια είναι λοιπόν η αλήθεια? Η αλήθεια είναι πως ο άντρας μου έζησε και πέθανε μέσα στην παραλυσία. Τι λέτε? Ύστερα από 19 χρόνια που είμαστε παντρεμένοι. Ήταν τόσο έκφυλος, τουλάχιστον στις ορμές του, όσο ήταν και πριν μας στεφανώσετε. Τα νεανικά του εκείνα παραστρατήματα, τις τρέλες του, τις ακορασίες του, αν θέλετε καλύτερα, τις ονομάζετε εσείς εκφυλισμό? Ο γιατρός μας τη μεταχειρίστηκε αυτή τη λέξη. Τώρα πια δεν καταλαβαίνω τίποτα. Κι ούτε είναι ανάγκη. Σαλεύει ο νους μου. Τι, ο γάμος σας, η ζωή σας χρόνια ολόκληρα μαζί με τον άντρα σας, ήταν μια κρυφή κόλαση μονάχα? Ναι, Μάντερς, ούτε λίγο ούτε πολύ τώρα πια τα ξέρετε. Μα είναι απίστευτο. Τα έχω σαστήσει. Πώς μπόρεσε να μείνει κρυφό ένα τέτοιο πράγμα? Και γιατί άλλο πάλεψα νύχτα μέρα. Όταν αποκτήσαμε τον Όσβαλντ, σαν άρχισε ο Άλβιν κάπως να στρώνει. Αυτό όμως δεν βάσταξε και πολύ. Και τότε αναγκάστηκα να παλέψω διπλά, να φτύσω αίμα για να μην μάθει κανένας τι άνθρωπος ήταν ο πατέρας του παιδιού μου. Και ξέρετε, Ντεδά, τι γλυκομήλητος που ήταν ο Άλβιν. Κανένας δεν έβαζε κακό στο νου του γι' αυτόν. Ήταν από τους ανθρώπους που ό,τι και να κάνουν, δεν σαλεύει η φήμη τους. Και τώρα, Μάντερς, τώρα θα μάθετε το πιο φρικτό απ' όλα. Ακόμα πιο φρικτό? Έκλεινα τα μάτια μόνο που ήξερα πολύ καλά τι γινόταν έξω από το σπίτι. Όταν όμως έφτασε ως εδώ μέσα το κακό. Τι? Μέσα σε αυτό το σπίτι, στο ίδιο μου το σπίτι. Τι λέτε, ναι, εδώ μέσα? Ναι, εδώ μέσα. Το πρωτοπήρα είδηση εκεί μέσα στην τραπεζαρία. Είχα κάποια δουλειά και η πόρτα ήταν μισογερμένη. Είδα τότε την υπηρέτρια να μπαίνει από τον κήπο για να ποτίσει τα λουλούδια. Λοιπόν. Σε λίγο μπήκε και ο Άλβιν. Τον άκουσα να της λέει κάτι σιγά σιγά και ύστερα άκουσα. Ακόμα βουίζουν μέσα στα αυτιά μου εκείνα τα λόγια, μα είναι να κλαις και να γελάς μαζί. Άκουσα την ίδια μου την υπηρέτρια να μουρμουρίζει: αφήστε με ήσυχη, κύριε Άλβιν, αφήστε με ήσυχη. Ασυγχώρετη μεγάλη αλαφρομυαλιά. Ναι, μα δεν ήταν δά και τίποτα το σοβαρό, κύριε Άλβιν. Μην έχετε αυτή την ιδέα. Δεν άργησα και πολύ να μάθω τι ιδέα έπρεπε να έχω. Ο κύριος υπασπιστής πέτυχε εκείνο που γύρευε από την κοπέλα.
Και η σχέση αυτή δεν έμεινε δίχως συνέπειες, κύριε Πάστορ. Και όλα αυτά με σε αυτό εδώ το σπίτι. Σε αυτό το σπίτι. Και τι δεν έχω τραβήξει μέσα σε αυτό το σπίτι. Για να μην βγαίνει έξω τα βράδια και τις νύχτες, αναγκαζόμουν να του κάνω συντροφιά στα κρυφά ξεφαντώματα πάνω στην καμαρά του. Αναγκαζόμουν να μένω μόνη μου μαζί του, να τσουγκρίζω το ποτήρι μου και να πίνω, να ακούω τις βρωμιές του και τις αηδίες του. Αναγκαζόμουν να παλεύω για να τον βάζω να πλαγιάζει. Και τα υπομείνατε όλα αυτά? Έκανα υπομονή για χάρη του παιδιού μου. Όταν όμως έφτασε και η στερνή αυτή ατιμία, όταν η ίδια μου η πειρέτρια, τότε είπα ως εδώ και μην παρήκει. Και πήρα εγώ πια την εξουσία εδώ μέσα. Του την πήρα από τα χέρια του, σε όλα. Γιατί βλέπετε τώρα πια είχα ένα πάτημα. Και ο Άλβινγκ δεν κοτούσε να βγάλει τσιμουδιά. Εκείνο τον καιρό απάνω κάτω ήτανε που έστειλα τον Όσβαλτ στα ξένα. Έμπαινε στα 7 του χρόνια. Και είχε αρχίσει να καταλαβαίνει και να ρωτάει για τα πάντα. Αυτό Μάντερς δεν μπορούσα να το ανοιχτώ. Μου φαινότανε πως ο αέρας που ανάσαινε το παιδί μέσα σε αυτό το σπίτι θα μου το μόλευε. Αυτός ήταν ο λόγος που τον έστειλα στα ξένα. Και τώρα πια θα καταλάβατε για ποιο λόγο δεν ξαναπάτησε το πόδι τόσο ζούσε ο πατέρας του. Ένας Θεός το ξέρει το πόσο μου κόστησε αυτό. Αλήθεια, δοκιμάσατε όλη την πίκρα της ζωής. Ποτέ μου δεν θα μπορούσα να βαστάξω αν δεν είχα τη δουλειά μου. Εγώ το ξέρω πόσο δούλεψα. Ποιος μεγάλωσε τα χτήματά μας και τα ανάστησε και έκανε τόσα σπουδαία έργα που έδωσαν στον Άλβινγκ δόξα και τιμές. Μα μην τυχόν φαντάζεστε πως αυτός είχε ψυχή για τέτοια πράγματα. Αυτός που καθόταν από το πρωί στο βράδυ σε έναν καναπέ και ξεφύλιζε μια παλιά επετηρίδα των αξιωματικών. Γιατί πρέπει να μάθετε και αυτό ακόμα. Εγώ τον παρακινούσα πάντα όταν ήταν στα καλά του. Και απάνω μου πάλι έπεφτε όλο το βάρος όταν ξανά πέφτε στις παραλυσίες του και σοριαζόταν κάτι μου με λεγινός και αξιοδάκρυτος. Και σε αυτόν τον άνθρωπο στήσατε μνημείο? Αυτό δείχνει ως που φτάνει η ένοχη συνείδηση. Η ένοχη, τι θέλετε να πείτε? Είχα την ιδέα πως δεν μπορεί, δεν γίνεται. Κάποτε θα βγαίνε στο φως η αλήθεια και θα μαθευότανε. Έτσι όμως με το άσυλο θα κλείναν όλα τα στόματα και θα παραμέριζαν όλες οι υποψίες. Και δίχως άλλο το κατορθώσατε αυτό που θέλατε, κύριε Άλβινγκ? Έπειτα είχα και έναν άλλο λόγο. Δεν ήθελα το παλικάρι μου Όσβαλντ να κληρονομήσει ούτε το παραμικρό από τον πατέρα του. Α, από την περιουσία του Άλβινγκ, λοιπόν το... Όσα έδινα κάθε χρόνο για το άσυλο μας κάνουν όλα μαζί παλμένα. Ο έννοια σας και τα έχω λογαριασμένα καλά. Το στρογγυλό ποσό που έκαναν τον Άλβινγκ στον καιρό του, γαμπρό περιζήτητο. Σας νιώθω. Αυτό ήταν η ξαγόρα. Δεν ήθελα τα λεφτά αυτά να πάνε στα χέρια του παιδιού μου. Ό,τι θα έχει ο γιος μου θα το έχει από μένα. Και μόνο από μένα. Γύρισες κιόλας, χρυσό μου παιδί. Ναι. Πού να πάει κανείς με αυτό το βρωμόκερο? Αλήθεια, είμαι αυτά που είναι έτοιμο το φαΐ. Περίφημα. Ναι. Έφεραν αυτό το πακέτο, κυρία. Α, θα είναι τα γιορτινά τραγούδια για αύριο. Κυρία, το τραπέζι είναι έτοιμο. Καλά, καλά, ερχόμαστε. Είμαι περίεργο. Τι προτιμάτε, κυρία Άλβιν, άσπρο ή μαύρο κρασί? Και τα δυο, κοπέλα μου, και τα δυο. Bien. Πολύ καλά, κυρία Άλβιν. Ας τη βοηθήσουμε να ανοίξει τις μποτήλιες. Α, καλά το έλεγα. Τα τραγούδια είναι, κύριε Πάστορ. Με τι καρδιά θα πω αύριο τον πανηγυρικό που... Έννοια σας και θα τα καταφέρετε. Βέβαια, όσο να είναι, πρέπει να αποφύγουμε το σκάνδαλο. Ναι. Κι έτσι θα τελειώσει η αβάσταχτη, ατέλειωτη αυτή η κωμωδία. Από μεθαύριο θα είναι για μένα, σαν να μην έζησε ποτέ μέσα σε αυτό το σπίτι ο πεθαμένος. Κανένας άλλος δεν θα υπάρχει εδώ μέσα, παρά ο γιος μου και η μάνα του. Ρεγκίνα, Ρεγκίνα. Τι τρέχει, κύριε Άλβινγκ, τι είναι αυτό? Βρικόλακες. Το ζευγάρι της Σέρας Βρικόλακες. Πώς είπατε, η Ρεγκίνα, αυτή είναι. Ελάτε, πάμε. Και μιλιά.
Θα έρθεις κι εσύ, Όσβαλντ? Όχι, θα βγω λίγο έξω. Ναι, πήγαινε. Ο καιρός ξάνοιξε κομμάτι. Ρεγίνα. Φωνάξτε, κυρία. Πήγαινε και εσύ κάτω στο άσυλο να βοηθήσεις με τις γυρλάντες. Πολύ καλά, κυρία. Δεν πιστεύω να μας ακούει ο Όσβαλντ από εκεί μέσα. Όχι, όχι, όχι. Όταν είναι κλειστή η πόρτα δεν ακούγεται τίποτα. Έπειτα θα βγει έξω. Είμαι ακόμα σαστισμένος. Κι εγώ δεν ξέρω πώς κατεβήκαν κάτω και λίγες εκείνες μπουκές από τα ωραία σας φαγιά. Κι εγώ το ίδιο, μα τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι, ναι, βέβαια, τι μπορούμε να κάνουμε. Μα την αλήθεια δεν ξέρω, είμαι πολύ άπραγος αυτά τα ζητήματα. Α, είμαι σίγουρη πως για την ώρα δεν προχώρησαν πολύ τα πράγματα. Ναι, ο Θεός σας βάλει το χέρι του. Ωστόσο, αυτό δεν θα πει πως δεν είναι άπρεπο να παίρνει τόσο θάρρος. Όλη αυτή η ιστορία ήταν μια στιγμή τρέλα του Όσβαλντ. Ακούστε με μένα που σας λέω. Εγώ μια φορά σας το είπα. Δεν καταλαβαίνω και πολύ από αυτά τα πράγματα. Μα θα ρω δίχως άλλο. Η Ρεγκίνα πρέπει να φύγει αμέσως από το σπίτι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ούτε λόγος να γίνεται. Αλλά πού να πάει, πού να πάει. Δεν μπορούμε να την αφήσουμε. Πού να πάει και πού αλλού. Στον πατέρα της. Σε ποιον είπατε? Στον πα. Α, ναι, ναι, αλήθεια, ο Έξτρατ δεν είναι. Μα, Θεέ και Κύριε, πώς γίνεται αυτό? Δεν μπορεί, λάθος κάνετε, κύριε Άλβιν. Αλίμονο δεν κάνω λάθος. Η Γενούλα αναγκάστηκε να μου τα ομολογήσει όλα και ο Άλβιν δεν μπόρεσε πια να τα αρνηθεί. Δεν μας έμενε λοιπόν τίποτα άλλο παρά να τα σκεπάσουμε. Και τι άλλο μπορούσατε να κάνετε? Η κοπέλα έφυγε αμέσως από το σπίτι αφού πρώτα πήρε ένα στρογγυλό ποσό για να κλείσει το στόμα της. Τα άλλα τα κατάφερε μόνη της. Άμα πήγε στην πόλη, ξανά πιέσε την παλιά της γνωριμία με τον μαραγκό τον Έγκστραντ, του δώσε απόξω-απόξω να καταλάβει πόσα χρήματα είχε. Έπειτα του σερβίρισε κάποιο παραμύθι για έναν ξένον περαστικό που είχε έρθει εδώ το καλοκαίρι με το κότερό του. Έπειτα παντρευτήκανε άρον-άρον αυτοί και ο Έγκστραντ. Εσείς μάλιστα του στεφανώσατε. Μα πώς να εξηγήσω. Θυμάμαι πολύ καλά την όψη του Έξτραντ, σαν ήρθε και με φώναξε να τους παντρέψω. Η συντριβή του ήταν ζωγραφισμένη στο πρόσωπο και χτυπούσε το κεφάλι του για το αμάρτημα που κάνανε αυτός και η αραβωνιαστικιά του. Φυσικά έπρεπε να πάρει απάνω του το φταίξιμο. Μα τόση πια υποκρισία και μάλιστα σε μένα. Ποτέ δεν το περίμενα αυτό από τον Ιάκωβο Έξτραντ. Α, θα τον διορθώσω για καλά, δεν θα μου γλιτώσει. Και έπειτα, τι ανήθικος αυτός ο γάμος. Για τα λεφτά. Πόσα είχε το κορίτσι? 300 φιωρίνια. Ακούτε εκεί. Για 300 πάλι φιωρίνια να πάρει μια ντροπιασμένη. Τότε τι θα πείτε για μένα που πήρα έναν άντρα ντροπιασμένο? Μα για το Θεό, τι λέτε, έναν άντρα ντροπιασμένο? Μη τυχόν φαντάζεστε πως άμα στεφανώθηκα τον Άλβινγκ ήταν πιο αγνός παρότι Γιανούλα μα πήρε τον Έγκστρα. Μα το ένα διαφέρει από το άλλο όπως η ημέρα από τη νύχτα. Καθόλου. Η μόνη διαφορά ήταν στην τιμή. 300 πάλι φιωρίνια η μία, ολόκληρη περιουσία η άλλη. Πώς μπορείτε και παρομοιάζετε τόσο διαφορετικά πράγματα? Μα εσείς ακούσατε και του συγγενείς σας και τη φωνή της καρδιάς σας. Θαρούσα πως ξέρατε πού με σπρώχνε εκείνο τον καιρό αυτό που λέτε εσείς η καρδιά μου. Αν το ξέρα αυτό, δεν θα μπαινόβγαινα κάθε μέρα στο σπίτι του ανδρός σας. Μια φορά η αλήθεια είναι πως δεν το πολυζήγησα το πράγμα. Μα όλα αυτά τα δεσμά, όλους αυτούς τους περιορισμούς δεν τους βαστάω πια. Δεν μπορώ, θέλω να τους πετάξω από πάνω μου, να γίνω ελεύθερη. Τι θέλετε να πείτε? Δεν έπρεπε να κρύψω από τον κόσμο τη ζωή που έκανε ο Άλβιν. Όμως εκείνο τον καιρό δεν είχα το κουράγιο να φανερώσω την αλήθεια. Φοβόμουν ακόμα και τον ίδιο τον εαυτό μου. Τόσο άναντρη ήμουν. Άναντρη. Αν μαθευόταν τίποτα, ο καθένας θα έλεγε. Τον καημένο. Πώς να μην το ρίχνει έξω, μια και η γυναίκα του ξεπορτίζει. Από μια μεριά δεν θα είχαν και πολύ άδικο να του πούν. Αν είχα κρατήσει πάντα τη θέση μου, θα πιάνα τον Όσβαλντ και θα του λέγα. Άκουσε, παιδί μου, ο πατέρας σου ήταν ένας χαμένος. Μυστητή ναι, μου. Ναι, 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 και έπειτα θα του τα ιστορούσα όλα. Όπως τα ιστόρισα και σε εσάς. Με τον Ι και με το Σι. Λίγο ακόμα και θα γίνω έξω φρενών μαζί σας, κύριε Άλβινγκ. Ξέρω, ξέρω, ξέρω. Και εγώ ίδια γίνομαι εξωφρενών μόνο και που τα συλλογίζουμε. Τόσο άναντρη είμαι. Όταν κάνετε απλώς και μόνο το χρέος σας, το λέτε εσείς αυτό ανανδρία, ξεχνάτε πως τα παιδιά πρέπει να αγαπούν και να τιμούν τον πατέρα και τη μητέρα τους. Μη γενικεύουμε το ζήτημα. Σας ρωτώ μονάχα, πρέπει ο Όσβαλντ να αγαπά και να τιμά το λοχαγό Άλβιν? Μα δεν μιλάει λοιπόν μέσα σας η φωνή της μάνας για να σας συγκρατήσει και να μην γκρεμίσετε τα ιδανικά του γιού σας? Καλά και η αλήθεια. Καλά και τα ιδανικά. Α, τα ιδανικά, τα ιδανικά. Να μην ήμουν τόσο άναντρη. Μην τα καταφρονάτε τα ιδανικά, κύριε Άλβινγκ, γιατί αυτό πολύ ακριβά το πληρώνει κανείς. Δεν βλέπετε και τον Όσβαλντ? Όσβαλντ αλίμονο δεν έχει δά και πάρα πολλά ιδανικά. Ωστόσο, ένα πράγμα παρατήρησα. Ο πατέρας του έχει μείνει για αυτόν ένα ιδανικό. Σε αυτό έχετε δίκιο. Και αυτή την ιδέα, εσείς η ίδια με τα γράμματά σας του τη βάλατε και του τη δυναμώσατε. Ναι,
Ναι, δεν μπορούσα να ψηφίσω το χρέος μου και τη γνώμη του κόσμου, γι' αυτό έλεγα ψέματα στο παιδί μου χρόνια ολόκληρα. Τι άναντρη που ήμουν. Σταλάξατε μέσα στην ψυχή του γιού σας μια σωτήρια πλάνη, κύριε Άλβινγκ, και αυτό δεν ήταν βέβαια μικρό πράγμα. Ποιος ξέρει, ντε, αν ήταν και τόσο καλό. Το μόνο που ξέρω είναι πως δεν μ' αρέσουν καθόλου αυτά τα παιχνίδια με τη Ρεγκίνα. Δεν πρέπει να την κάνει δυστυχισμένη τη δόλια την κοπέλα. Θεέ και κύριε, θα ήταν φοβερό, αλήθεια. Αν ήξερα πως είχε σοβαρούς σκοπούς και πως αυτό θα ήταν για το καλό του. Τι πράγμα. Μα ούτε λόγος να γίνεται. Δυστυχώς η Ρεγκίνα δεν ακούει από τέτοια. Καλά, και έπειτα. Τι θέλετε να πείτε. Να, αν δεν ήμουν τόσο ελεγινά άναντρη, θα του έλεγα παντρέψου την. Ή κανονίστε τα όπως αλλιώς θέλετε, μοναχά μακριά από ψευτιά. Κύριε Λέισον, και με Στεφάνη κιόλας, μα είναι τρομερό, είναι ανήκουστο. Ανήκουστο είπατε, παίρνετε όρκο κύριε Πάστορ, πως δεν υπάρχουν εδώ στα μέρη μας αντρόγενα που ένας με τον άλλον να έχουν τόσο στενή συγγένεια. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Πώς, με καταλαβαίνετε πολύ καλά. Ναι, θέλετε να πείτε πως μπορεί να τύχει καμιά φορά να... Αχ, αλήθεια, η οικογενειακή ζωή δεν είναι πάντα όσο θα έπρεπε αγνή. Μα εκεί που πάει ο νου σας τώρα, αυτά ποιος μπορεί να τα ξέρει, και μάλιστα σε σίγουρα. Εδώ ωστόσο, μα θέλετε εσείς η μητέρα του, μα, ο γιος σας να... Μα ποιος λέει πως θέλω, μα δεν θα το παραδεχόμουν για όλο τον κόσμο, αυτό είσαι ίσα λέω. Επειδή είσαστε άναντροι καθώς λέτε, αν όμως δεν είσαστε άναντροι... Κύριε των δυνάμεων, τέτοιος ανώσιος γάμος... Μήπως τάχα όλοι μας δεν καταγόμαστε από τέτοιους γάμους. Και ποιος τα δημιούργησε όλα αυτά, κύριε Πάστορ. Τέτοια ζητήματα δεν μπορώ να τα συζητήσω μαζί σας, κύριε Άλβινγκ. Σας λείπει η αναγκαία ψυχική ηρεμία. Μα αυτό πάλι, να τολμάτε να λέτε πως είναι ανανδρία σας. Ακούστε τι θέλω να πω. Ο λόγος που είμαι τόσο άτολμη και δειλή είναι γιατί νιώθω κάτι το... βρικολακιασμένο μέσα μου που δεν μπορώ ποτέ να το ξεριζώσω όλος διόλου. Πώς το είπατε? Βρικολακιασμένο. Όταν άκουσα εκεί μέσα τη Ρεγκίνα και τον Όσβαλντ, μου φάνηκε σαν να βλέπα μπροστά μου βρικόλακες. Στα αλήθεια, Μάντερς, πάω να πιστέψω πως όλοι μας είμαστε βρικόλακες. Δεν βρικολακιάζει μονάχα μέσα μας ό,τι έχουμε κληρονομήσει από μάνα και πατέρα, μα και ένα σωρό παλιές νεκρές θεωρίες, ένα σωρό παλιές νεκρές ιδέες και άλλα πολλά δεν ζούνε μέσα μας, κι όμως τα έχουμε στο αίμα μας και δεν μπορούμε να τα πετάξουμε από πάνω μας. Όταν πιάνω να διαβάσω καμιά εφημερίδα, μου φαίνεται σαν να ξεπετιούνται βρικόλακες ανάμεσα από τις γραμμές. Θα είναι γεμάτος ο κόσμος από βρικόλακες. Αμέτρητη θα είναι θαρώ, σαν την άμμο της θάλασσας. Και απ' την άλλη μεριά όλοι μας μικροί μεγάλοι έχουμε τέτοιον ελεϊνό φόβο για το φως. Βέβαια. Αυτά φέρνουν τα βιβλία που διαβάζετε. Λαμπρή καρπή, μα την αλήθεια. Αυτά τα απέσια βιβλία, τα επαναστατικά, τα θεϊστικά. Λάθος κάνετε, αγαπητέ μου Πάστορ. Εσείς ο ίδιος με παρακινήσατε να σκέφτομαι και σας χρωστώ μεγάλη χάρη. Εγώ? Ναι. Όταν με αναγκάσατε να υποταχτώ σε αυτό που λέγατε εσείς χρέος μου, όταν μου παρουσιάζατε για σωστό και δίκαιο αυτό που μου αναστάτωνε ολόκληρο το είναι μου, σαν να ήταν το πιο φρικτό πράγμα, τότε άρχισα να κοιτάζω τις θεωρίες σας από πιο κοντά για να ειδώ αν είχαν γερά τα θεμέλια. Μα μόλις έκανα να σκάψω λίγο, γκρεμίζονταν μια-μια. Και τότε κατάλαβα πως ήταν χτισμένες στην άμμο. Αυτό λοιπόν είναι η αμοιβή του πιο σκληρού αγώνα της ζωής μου. Δεν λέτε καλύτερα της πιο αξιοθρήνητης αποτυχίας σας? Ήταν η μεγαλύτερη νίκη της ζωής μου, Ελένη. Νίκη εναντίον του εαυτού μου. Ήταν έγκλημα. Έγκλημα εναντίον και των δυο μας. Τι? Σαν ήρθατε σπίτι μου στην παραζάλη σας και μου φωνάξατε «Ήρθα, είμαι δική σου», έγκλημα ήταν να σας εξορκίσω και να σας πω «Η γυναίκα γύρισε πίσω σε εκείνον που είναι ο άντρας σου μπροστά στο Θεό»? Μάλιστα. Εγώ το θεωρώ έγκλημα. Δεν υπάρχει καμιά συνεννόηση μεταξύ μας. Σήμερα μια φορά δεν υπάρχει πια. Πάντα και στους πιο κρυφούς μου ακόμα διαλογισμούς είσαστε για μένα η γυναίκα ενός άλλου. Μπα, έτσι λέτε? Ελένη, τι εύκολα που λησμώνει κανείς τον παλιό εαυτό του. Εγώ
Δεν τον λησμονώ. Έχω μείνει ο ίδιος, όπως ήμουν πάντα. Καλά. Μην μιλάμε πια γι' αυτό. Εσάς τώρα δεν σας μένει καιρός να ανασάνετε με τις διάφορες επιτροπές και τα συμβούλια. Και εγώ μένω εδώ πέρα όλο μόναχη και παλεύω με βρικόλακες μέσα μου και γύρω μου. Τους γύρω σας θα σας βοηθήσω κι εγώ να τους διώξετε μακριά. Ύστερα από όσα τρομερά βγήκανε σήμερα από το στόμα σας, θα το έχω βάρος στη συνείδησή μου να αφήσω πια ένα αύγαλτο κορίτσι εδώ στο σπίτι σας. Δεν βρίσκετε κι εσείς πως το καλύτερο θα ήταν να φροντίζαμε για την τύχη της? Θέλω να πω να της βρούμε κανένα καλό γαμπρό. Βεβαιότατα. Όπως και να το πάρουμε, αυτό θα ήταν νομίζω το καλύτερο για αυτήν. Η Ρεγκίνα έχει φτάσει πια σε μια ηλικία που... Η αλήθεια είναι πως εγώ δεν πολύ καταλαβαίνω από αυτά τα πράγματα. Ωστόσο... Η Ρεγκίνα μέστωσε πριν τις ώρες. Καλά λέτε. Έχω την εντύπωση πως και τότε που της έκανα την κατήχηση είχε πετάξει κιόλας πολύ μπόι. Για την ώρα όμως πρέπει με κάθε τρόπο να πάει σπίτι της. Να την προσέχει ο πατέρας της. Ποιο? Ξέχασα. Ο Έκστρατ δεν είναι. Ακούτε εκεί να μου κρύψει την αλήθεια. Ποιος? Ο Έκστρατ. Ποιος να είναι εμπρός? Να με συμπαθάτε, μα... Εσύ είσαι Έγκστραν. Δεν ήταν κανείς έξω να μ' ανοίξει. Τι να κάνω λοιπόν? Εγώ λέω ας χτυπήσω την πόρτα. Καλά, έμπα μέσα. Με θέλεις τίποτα? Όχι, καλό να έχετε. Μόνο του κυρίου Πάστορα ήθελα να πω δύο λόγια. Μα, εμένα θέλεις να μιλήσεις? Τι λες, αλήθεια? Ναι, ήθελα τόσο πολύ. Λοιπόν, μπορούμε να μάθουμε τι επιθυμείτε? Με τα χαράς, κύριε Πάστορα. Ο λόγος είναι αυτός. Εκεί κάτω γίνεται τώρα η πληρωμή. Ας είναι καλά η αφεντιά σου, κυρία. Και τώρα νετάρισε η δουλειά. Έλεγα το λοιπόν πως δεν θα ήταν άσχημα. Εμείς που όλο τον καιρό δουλέψαμε τίμια μαζί, να έλεγα πως καλά θα ήταν να μας διαβάσετε καμιά ευχή και έτσι να σκολάσουμε. Καμιά ευχή κάτω στο άσυλο, ε? Μάλιστα. Όμως αν είναι λόγος σας, κύριε Πάστορα, δεν το βρίσκετε σωστό τότε? Πώς δεν το βρίσκω σωστό, μα... Πολλές φορές τα βράδια τους διάβαζα κι εγώ καμιά προσευχή. Βά, εσύ. Ναι, πότε το κάναμε έτσι για την ψυχή μας. Μα εγώ είμαι ένας τυποτένιος, ένας αγράμματος και δεν έχω έρημος τέτοια χάρη. Και γι' αυτό συλλογίστηκα το λοιπόν, μια και λόγος σας, κύριε Πάστορα. Έτυχε να βρισκόσαστε από εδώ. Καλά, μα ξέρεις μας το Έγκστραντ. Θα σου κάνω πρώτα μια ερώτηση. Βρίσκεσαι στην κατάλληλη ψυχική διάθεση για να προσευχηθείς? Νιώθεις τη συνείδησή σου καθαρή και ήσυχη? Θεέ μου, συγχωρέσαι με. Τι θέλουμε τώρα να μιλούμε για συνείδησες, κύριε Πάστορα? Ίσια, τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Λοιπόν, τι έχεις να απαντήσεις? Η συνείδηση κακός μπέλας είναι καμιά φορά και δάφτη. Πάλι καλά που το παραδέχεσαι. Και τώρα σε παρακαλώ να μου πεις καθαρά και εξάστερα. Τι τρέχει με τη Ρεγκίνα? Κύριε Πάστορα. Ένιωσες, ξέρω εγώ. Με τη Ρεγκίνα, Χριστέ και Παναγιά, με κάντε να τρομάζω. Μπα και έπαθε τίποτα το κορίτσι? Όχι, δεν φαντάζομαι. Μα να τι θέλω να πω. Τι την έχεις εσύ τη Ρεγκίνα? Στα μάτια του κόσμου είσαι ο πατέρας της. Πώς? Λόγου σας, κύριε Πάστορα, τι ξέρετε θα εκείνη την ιστορία με μένα και με τη συγχωρεμένη τη Γιανούλα? Φτάνουν πια τα μασημένα λόγια. Πριν φύγει από το σπίτι της κυρίας Σάλβινγκ, η μακαρίτισσα η γυναίκα σου της τα φανέρωσε όλα όπως έγιναν. Μα πού να πάρει, έτσι, ε? Δεν κρατήθηκε λοιπόν? Τώρα πια ξεσκεπάστηκες, Έγκστραντ. Και αυτή μου κατέβαζε κάτω Χριστούς και Παναγιές. Τι, κατέβαζε κάτω? Δηλαδή, δεν θέλω να πω, μου βάζε τους πιο φρικτούς όρκους. Και όλα αυτά τα χρόνια μου έκρυβες την αλήθεια. Μου την έκρυψε σε μένα που σου είχα τυφλή εμπιστοσύνη σε όλα. Ναι, συμφορά μου, σας την έκρυψα. Εμπρός, λέγε. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι της, κύριε Πάστορα? Λέγε. Δεν είναι καλό και άγιο ένας άνδρας να βγάλει από την ατιμία μια παραστρατημένη? Ποιος λέει όχι? Ένας άνδρας που έχει φιλότιμο δεν πρέπει να κρατά το λόγο? Φυσικά, μα... Το τενές που έπαθε το κακό Γιανούλα με εκείνο τον Εγγλέζο, μπορεί να ήταν και Αμερικάνος ή και Ρούσος, κύριε Άλβιν. Ξέρω εγώ πώς τους λένε. Τότε ήρθε λοιπόν κάτω στην πόλη. Η δόλια πρωτήτερα με είχε διώξει κανένα δύο φορές, γιατί μόνο την ομορφιά κοίταζε. Και εγώ βλέψει είχα αυτό το σακάτικο ποδάρι. Λόγου σας, κύριε Πάστορα, θα το έχετε ακουστά πως έπεσα κάποτε σε ένα χορό όπου χαλούσαν τον κόσμο κάτι κοσμογυρισμένοι θαλασσινοί στουπί που λένε στο Μεθύσι. Και εκεί που τους ορμήνευα να παρατήσουν αυτή τη ζωή. Ξέρω, Έγκστρατ. Αυτοί οι παλιά άνθρωποι σε γκρέμισαν κάτω από τη σκάλα. Μου την είχες ξαναπεί την ιστορία αυτή. Μπορείς να είσαι περήφανος για το πάθημά σου. Εγώ δεν το έχω πάρει απάνω μου, κύριε Πάστορα. Το λοιπόν, τι έλεγα? Α, ναι,
Ήρθε που λέει τη Γιαννούλα και μου τα είπε όλα χύνοντας μαύρα δάκρυα. Μα την Παναγία, κύριε Πάστορα, που κι εγώ ήταν η καρδιά να την ακούω. Αλήθεια, Έξτρατ. Λοιπόν, έπειτα. Λοιπόν, τη λέω κι εγώ. Ο Αμερικάνος αυτός αρμενίζει τώρα σε πέλαγα μακρινά. Και εσύ, Γιαννούλα, τη λέω, εσύ έκαμες μεγάλη αμαρτία και είσαι ντροπιασμένη. Μα ο Γιακουμής ο Έκτραν, τη λέω, αυτός στέκει καλά στα ποδάρια. Δηλαδή, ο λόγος το λέει, κύριε Πάστορα. Καταλαβαίνω. Λέγε παρακάτω. Το λοιπόν την έβγαλα από την ατιμία και την πήρα με στεφάνια για να μην πάει ποτέ στα αυτιά του κόσμου πως τα είχε ψήσει με το ξένο. Αυτό που έκανες ήταν θεάρεστη πράξη. Ένα μονάχα δε σου συγχωράω. Που καταδέχτηκες να πάρεις λεφτά. Λεφτά? Εγώ? Ούτε μια πεντάρα. Μα τι... Αχ, ναι. Για σταθείτε. Τώρα θυμάμαι. Η Γιαννούλα είχε κάτι λίγα παραδάκια. Μα εγώ ούτε ήθελα να τα δω στα μάτια μου. Πίσω μου σε χωσά τα να είπα. Αυτά είναι η ξαγορά της αμαρτίας. Αυτό το παλιό χρυσάφι μπορεί να ήταν και μπαγκανότες, από όπως ξέρω εγώ. Θα το πέταξω μες στα μούτρα του Αμερικάνου. Ναι, έτσι είπα. Μα εκείνος, κύρ Παστορά μου, είχε φύγει μακριά στη θάλασσα την πικροκυματούσα. Είχε γίνει άφαντος. Αλήθεια, καλέ μου, Έξτρατ. Στην ψυχή μου. Το λοιπόν αποφασίσαμε εγώ και η Γιαννούλα να μείνουν τα λεφτά για το παιδί. Μα αυτά να το αναστήσουμε. Έτσι και έγινε. Και μπορώ να δώσω λογαριασμό, χαρτί και καλαμάρι, ως την τελευταία πεντάρα. Α, μα έτσι αλλάζουν πολύ τα πράγματα. Έτσι που σας τα λέω, ναι, κύριε Παστορά μου. Και όχι να σας το πενευτώ, εγώ στάθηκα για τη Ρεγκίνα, σωστός πατέρας, όσο περνούσα από το χέρι μου, επειδή με βλέπετε μισός άνθρωπος ο έρημος. Έλα τώρα, αγαπητέ μου, Έξτρατ. Κι ούτε να το πενευτώ, μα και το παιδί ήταν άρτησα. Και με τη συγχωρεμένη τη Γιαννούλα ζήσαμε αγαπημένη. Κι είχα πάντα την έγνοια του σπίτιου σαν καλός χριστιανός. Μα ποτέ δεν μου πέρασε από το νου να έρθω σε λόγους σας, κύριε Πάστορα, να το καυχιστώ, να το παραπάνω μου, πως έκανα δα κι εγώ ένα καλό στη ζωή μου. Όχι, σαν τι είχε κάνει κάποτε ο Γιακουμής ο Έκτραν κανένα καλό, τότε σβουλώνει το στόμα του. Μα λίμωνο μου, αυτό δεν γίνεται δα και τόσο συχνά, το ξέρω. Κι άμα έρχομαι σε λόγους σας, κύριε Πάστορα, όλο για στραβοπατήματα και για βρωμοδουλειές έχω να λέω. Γιατί όπως το είπα και πρωτήτερα, κακό τριβέλι είναι καμιά φορά αυτή η συνείδηση. Δώσ' μου το χέρι σου, Ιάκωβε. Χριστός και Παναγιά, κύριε Πάστορα. Έλα, μην τρέπεσαι. Έτσι, μπράβο. Κι αν ζητούσα τώρα ταπεινά συγχώρεση από την αφεντιά σας. Εσύ από μένα, ίσια, εγώ πρέπει να σου ζητήσω συγγνώμη. Μα Θεός φυλάξει. Μα βέβαια και θα το κάνω με όλη μου την καρδιά. Συγχώρεσέ με που σε παρεξήγησα τόσο πολύ. Ήθελα, αν μπορούσα να σου αποδείξω με κάθε τρόπο πόσο μετανιωμένος είμαι και πόσο θέλω το καλό σου. Θα το κάνετε στα αλήθεια, κύριε Πάστορα. Με μεγάλη μου χαρά. Γιατί ξέρετε, τώρα ίσα παρουσιάστηκε η περίσταση. Με το μικρό κομπόδεμα που μάζεψα εδώ, λέω να ανοίξω κάτω στην πόλη ένα γιατάκι να πούμε για θαλασσινούς. Εσύ? Ναι, θα είναι κάτι τι σαν άσυλο να πούμε. Τους ναυτικούς βλέπετε, τους ζουν τόση πειρασμοί άμα πατήσουν τη στεριά. Μα στο μαγαζί που είπαμε θα νιώθουν σαν να έχουν έναν πατέρα πάνω από το κεφάλι τους. Έτσι λογιάζω. Τι λέτε εσείς για όλα αυτά, κύριε Άλβιν? Μεγάλα πράγματα δεν έχω για την αρχή. Μάρτης μου ο Θεός. Να βρισκόταν ωστόσο κανένα να κάνει κανένα ψυχικό, τότε. Καλά, θα κοιτάξουμε τι μπορεί να γίνει. Η ιδέα σου μου αρέσει υπερβολικά. Μα τώρα πήγαινε εσύ μπροστά να τα ετοιμάσεις όλα. Άναψε και τα φώτα για να φανεί λιγάκι πως είναι γιορτή. Και ύστερα, αγαπητέ μου Έγκστρατ, πάμε και διαβάζουμε την ευχή. Γιατί τώρα, θαρώ, βρίσκεσαι στην κατάλληλη ψυχική διάθεση. Έτσι θαρώ κι εγώ. Το λοιπόν, αντίο κυρία, και ο Θεός να σας το ξεπλερώσει το καλό. Και να μου προσέχετε τη Ρεγκίνα σαν τα μάτια σας. Τη συγχωρεμένη τη Γιαννούλα στο παιδί. Παράξενο πραμαλίδι. Μα να μην το ξεχωρίζω καθόλου από σπλάχνο. Ναι, μα το σταυρό. Έτσι είναι που σας το λέω. Λοιπόν, κυρία Άλβινγκ, τι λέτε τώρα για τον Ιάκωβο Έξτρατ? Έτσι που μας τα εξήγησε τα πράγματα, είναι όλος διόλου διαφορετικά.
Μα βέβαια. Βλέπετε λοιπόν πόσο πολύ πρέπει να προσέχει κανείς να μην καταδικάζει τον πλησίον του. Μα όμως και τι χαρά όταν βλέπει πως λαθεύτηκε στην κρίση του. Ή μήπως έχετε άλλη γνώμη? Έχω τη γνώμη, αγαπητέ μου πάστορ, πως είσαστε και θα μείνετε πάντα ένα μεγάλο παιδί. Εγώ? Και τι μου έρχεται να σας φιλήσω? Μη θες φυλάξει κάτι ιδέες που σας έρχονται. Δεν θα σας αγγίξω. Είσαστε κάποτε τόσο υπερβολικοί στις εκφράσεις σας. Και τώρα ας βάλω τα έγγραφα στη σάκα. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Άμα ξαναγυρίσει ο Οσβάλτ, τα μάτια σας τέσσερα. Ναι, ναι. Θα ξαναπεράσω πάλι αργότερα. Ναι, ναι, ναι. Οσβάλτ, ακόμα κάθεσαι στο τραπέζι. Ήθελα να τελειώσω πρώτα το πούρο μου. Μα δεν είχες πει πως θα έβγαινες λιγάκι έξω? Με αυτό τον καιρό ο Πάστορ Μάντερς ήταν που έφυγε το ραδά? Ναι, πάει κάτω στο άσυλο. Α. Μην πίνεις, παιδί μου, πολύ από αυτό το λικιόρι, είναι δυνατό. Είναι ένα κέρα για την υγρασία, μητέρα. Δεν έρχεσαι καλύτερα εδώ μέσα μαζί μου? Μα αυτού δεν θέλεις να καπνίζεις? Για ένα πουρο πια δεν θα χαλάσει ο κόσμος? Καλά, καλά, τότε έρχομαι. Μονάχα μια γουλιά ακόμα. Έτσι. Πού πήγε ο πάστορας? Δε σου είπα, κάτω στο άσυλο. Α, ναι, καλά λες. Όσβαλ, παιδί μου, δεν είναι σωστό να κάθισε τόση ώρα στο τραπέζι. Μα είναι τόσο ευχάριστο, μητέρα. Για βάλε με το νου σου τι είναι για μένα το ξενιτεμένο τόσο καιρό. Να κάθομαι στο τραπέζι της μανούλας μου, στην κάμαρα της μανούλας μου. Και να τρώω το περίφημο φαΐ της μανούλας μου. Χρυσό μου, παιδί. Μα και τι άλλο να κάνει κανένας εδώ πέρα? Δεν μπορώ να καταπιαστώ με τίποτα. Δεν μπορείς? Με αυτή τη συννεφιά, όλη μέρα να μην βλέπεις ούτε λίγο ήλιο. Να μην μπορώ να δουλέψω. Ίσως βιάστηκες, κομματάκι, να μου ξαναγυρίσεις. Όχι, 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 μητέρα, έπρεπε. Ας μου λείπε 100 φορές η χαρά να σε ξανά έχω κοντά μου παρά να... Μα δεν μου λες, μητέρα, νιώθεις τα αλήθεια τόσο μεγάλη χαρά που ξαναγύρισες σπίτι? Είναι να το ρωτάς. Εμένα μου φαίνεται πως δεν θα σε ένοιαζε και τόσο πολύ αν ζω ή αν πέθαινα. Έχεις την καρδιά, Όσβαλντ, να το λες αυτό της μέρας? Μα δεν ζούσες πρώτα μια χαρά και δίχως εμένα? Α, ναι, βέβαια. Ζούσα και δίχως εσένα, αυτό είναι η αλήθεια. Μητέρα. Μητέρα, να καθίσω δίπλα σου στον καναπέ. Ναι, έλα, παιδί μου, έλα. Θέλω να σου πω κάτι, μητέρα. Τι πράγμα? Ναι. Δεν μπορώ πια να το κρατάω μέσα μου. Μα τι είναι, τι τρέχει? Δεν είχα το κουράγιο να στο γράψω και την ώρα που γύρισα εδώ. Όσβαλντ, τι τρέχει? Και χθες και σήμερα δοκίμασα να διώξω αυτή τη σκέψη, να τη βγάλω από το νου μου του κάκου. Άνοιξε μου την καρδιά σου, Όσβαλντ. Αν μη σηκώνεσαι, θα προσπαθήσω να στα πω. Προφασιζόμουνος τώρα πως με είχε κουράσει το ταξίδι. Λοιπόν. Μα δεν είναι αυτό. Μια φορά δεν είναι η συνηθισμένη κούραση. Μη μου πεις πως είσαι άρρωστος, Όσβαλντ. Ακούσέ με χωρίς να ταράζεσαι. Δεν έχω καμιά καθ' αυτό αρρώστια. Αυτό που συνηθίζουμε να λέμε αρρώστια. Μητέρα, το μυαλό μου είναι σακατεμένο. Είμαι ξεγραμμένος άνθρωπος. Πρέπει να το βγάλω από το νου μου πως θα μπορέσω πια να δουλέψω. Όσβαλντ, κοίταξε με στα μάτια, παιδάκι μου, ποτέ δεν είναι αλήθεια. Να μην μπορέσω να δουλέψω ποτέ πια, να είμαι ζωντανός νεκρός, μητέρα. Το χωράει ο νου σου ένα τέτοιο κακό? Αγαπημένο μου παιδί, μα πώς σε βρήκε ένα τέτοιο κακό? Αυτό ίσα δεν μπορώ και εγώ να καταλάβω, ούτε να εξηγήσω. Εγώ δεν έκανα ποτέ μου καμιά κατάχρηση σε τίποτα. Μη σου περάσει από το νου τέτοια ιδέα, μα μητέρα. Όχι, καμιά ποτέ. Μου πέρασε από το νου ένα τέτοιο πράγμα, παιδάκι μου. Κι όμως το έπαθα το μεγάλο αυτό κακό. Έννοια σου, έννοια σου. Και όλα θα περάσουν, καμάρι μου. Έχεις κουραστεί από την πολλή δουλειά. Το ίδιο έλεγα κι εγώ στην αρχή, μα δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Πες μου τα όλα. Μα όλα. Ναι, θα στα πω. Πότε το κατάλαβες για πρώτη φορά? Στο περασμένο μου ταξίδι, μόλις έφυγα από εδώ και έφτασα στο Παρίσι. Άρχισε να με πιάνουν κάτι τρομερή πονοκέφαλη. Προπάντων, εδώ από πίσω έτσι μου φαινόταν.
Λες και μου σφίγγε μια τανάλια το κεφάλι από το σφέρκωσα πάνω στην κορφή. Έχει. Στην αρχή νόμιζα πως ήταν οι συνηθισμένοι πονοκέφαλοι που μου είχαν ταράξει όταν ήμουν ακόμα πάνω στην ανάπτυξή μου. Ναι, κατάλαβα πως δεν ήταν αυτό. Δεν μπορούσα πια να δουλέψω. Θέλησα να βάλω μπρος μια καινούρια μεγάλη εικόνα. Ένιωθα σαν να μην είχα πια καθόλου δύναμη. Ήμουν σαν ξεψυχισμένος. Δεν μπορούσα να συγκεντρώσω το μυαλό μου και να δω καθαρά. Μου ερχόταν ζαλάδα. Κι όλα στριφογύριζαν μπροστά μου. Αχ, αχ, ήταν κάτι τρομερό. Στο τέλος φώναξε ένα γιατρό και αυτός μου άνοιξε τα μάτια. Τι θέλεις να πεις? Ήταν ένας από τους καλύτερους γιατρούς του Παρισιού. Ναι. Με έβαλε να του περιγράψω τι ένιωθα και έπειτα άρχισε να με ρωτάει ένα σωρό πράγματα που δεν φαινόταν να έχουν καμιά σχέση με την κατάστασή μου. Δεν μπορούσα να καταλάβω πού ήθελε να φτάσει. Και έπειτα. Στο τέλος μου είπε, ήρθατε στον κόσμο με κάτι σάπιο μέσα σας. Βερμουλί ήταν η γαλλική λέξη που μεταχειρίστηκε. Τι ήθελε να πει με αυτό? Ούτε και εγώ τον κατάλαβα και τον παρακάλεσε να μου εξηγηθεί καλύτερα. Και τότε μου είπε ο γεροκυνικός. Τι σου είπε? Μου είπε, αμαρτία γονέων, παιδεύω σου τέκνη. Αμαρτία γονέων. Ναι, πώς σου φαίνεται? Φυσικά εγώ του επέμενα πως ούτε καν λόγος μπορούσε να γίνει για τέτοιο πράγμα. Έλεγε να πήρε πίσω τα λόγια του. Αμαρτία γονέων. Κάθε άλλο, αυτό το δικό του. Και μόνο όταν έβγαλα τα γράμματά σου και του μετάφρασα όλες τις περικοπές που μου μιλούσες για τον πατέρα. Τότε θέλοντας και μη παραδέχτηκε πως είχε πέσει έξω. Και έτσι λοιπόν έμαθα την αλήθεια. Την ακατανόητη αλήθεια. Έπρεπε, λέει, ποτέ μου να μην είχα ζήσει την ξέγνιαστη και τη χαρούμενη ζωή της νιώτης με τις συντροφιές των φίλων. Αυτό, λέει, μη είχε τσακίσει. Δικό μου, λοιπόν, το φταίξιμο. Όχι, 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 όχι. Μα αν η εξήγηση μου είπε, δεν χωρούσε και αυτό είναι το πιο φοβερό, να χαντακωθώ για πάντα και από δική μου αστοχασιά. Αχ, πόσα πράγματα θα μπορούσα να κάνω εδώ στον κόσμο και όλα αυτά τώρα ούτε κάνει, ούτε πρέπει να τα συλλογίσω. Αχ, αχ, αν μπορούσα να ξανάρχιζα τη ζωή μου, αν μπορούσα να σβήνα ό,τι έγινε. Να ήταν τουλάχιστον κληρονομικό κάτι που δεν μπορείς να το ξεφύγεις, μα έτσι να χαραμίσεις τόσο ελεηνά και ανόητα και ασυλλόγιστα την τύχη σου, την υγειά σου, όλα, όλα. Το μέλλον σου, τη ζωή σου. Όχι, όχι, αγόρι μου, μην το πιστεύεις ένα τέτοιο πράγμα. Η κατάσταση σου δεν είναι και τόσο τραγική που τη φαντάζεσαι. Μητέρα, δεν ξέρεις εσύ και επί τα μητέρα εγώ να σε ποτίσω αυτό το φαρμάκι. Ώρες και φορές ευχόμουν να με αγαπούσες και πάρα πολύ. Τόλπιζα μάλιστα. Να μη σ' αγαπώ, Όσβαλντ, εγώ εσένα, το μονακριβό μου το παιδί, το μόνο που μου μείνε στον κόσμο, τη μόνη μου λαχτάρα. Αλήθεια, αλήθεια, το βλέπω. Όταν είμαι εδώ στο σπίτι, το βλέπω καθαρά. Και αυτό είναι που μου σφίγγει την καρδιά πιο πολύ. Λοιπόν, τώρα τα μάθες όλα. Φτάνει πια αυτή η κουβέντα για σήμερα. Δεν αντέχω να τα συλλογίζω με τόση ώρα πάνω τα... Δώσε μου κάτι να πιω, μητέρα. Να πιεις. Τι θες να πιεις τέτοια ώρα? Ό,τι να είναι. Κάπου θα βρίσκεται λίγο κρύο πόντσι. Μα παιδάκι μου. Αχ, μη μου λες τώρα όχι, μητέρα. Δεν θα μου χαλάσει τώρα εσύ το χατήρι. Είναι ανάγκη να ρίξω κάτι μέσα μου να πάνε οι έγνοιες κάτω. Και πείτε τη σκοτεινά που είναι εδώ μέσα. Και αυτή η αδιάκοπη βροχή, εβδομάδες, μήνες ολόκληρους μπορεί να κρατήσει. Ποτέ να μην βλέπεις ούτε λίγο ήλιο. Όσες φορές ήρθε εδώ στα μέρη μας, δεν θυμάμαι καμιά μέρα να έκανε λιακάδα. Όσβαλντ, σκέφτεσαι να μου ξαναφύγεις πάλι? Αχ, δεν σκέφτομαι τίποτα, δεν μπορώ τίποτα να σκεφτώ. Ας μου λείπει καλύτερα. Χτυπήσατε, κυρία? Ναι, φέρε μας τη λάμπα. Αμέσως, κυρία, την έχω ανάψει. Όσβαλντ, μη μου κρύψεις τίποτα, μα τίποτα, μα παιδάκι. Μα δεν σου κρύβω τίποτα, μητέρα. Σου μίλησα, νομίζω, και με το παραπάνω, μάλιστα. Α, έφερες τη λάμπα. Ναι. Άκουσε, Ριγκίνα, μου κάνεις τη χάρη να μας φέρεις μια μικρή μποτήλια σαμπάνια. Πολύ καλά, κυρία. Έτσι, μπράβο. Αν το ξέρω εγώ πως δεν θα άφηνε η μανούλα το γιώκα της να πεθάνει από τη δίψη. Μα χρυσό μου παιδί, μπορώ να σου αρνηθώ τώρα πια τίποτα. Αλήθεια, μητέρα, το λες τα σοβαρά? Τι, πώς δηλαδή? Να, πώς δεν μπορείς να μου χαλάσεις κανένα κατήρι? Μα παιδί μου. Σ. Να την ανοίξω? Όχι, όχι, άσε, την ανοίγω εγώ. Τι έλεγες λοιπόν, Όσβαλντ, ποιο χατήρι να μη σου χαλάσω? Να σε πρώτα να πιούμε, μητέρα. Μη βάζεις για μένα, δεν θα πιω. Καλά, καλά, τότε το πίνω εγώ. Λοιπόν. Ξέρεις κάτι, μητέρα? Εσύ και ο Πάστορ Μάντερς μου φανήκατε στο τραπέζι σαν κάπως παράξενοι.
Σαν κάπως άκεφα. Το πρόσεξες. Mm-hmm. Δεν μου λες πώς τη βρίσκεις τη Ρεγκίνα. Πώς τη βρίσκω. Δεν είναι τρέλα, ε. Εσύ, παιδάκι μου, δεν την ξέρεις όσο καλά την ξέρω εγώ. Δηλαδή. Να, το κακό είναι πως η Ρεγκίνα έμεινε πολύ καιρό έξω από το σπίτι. Θα έπρεπε να την είχα πάρει νωρίτερα κοντά μου. Ναι, ναι, βέβαια, μα δεν χαίρεται μητέρα το μάτι σου να την βλέπει. Αχ, η Ρεγκίνα έχει πολλά και μεγάλα ελαττώματα. Καλά, και τι με αυτό. Μα δεν λέω με αυτό πως δεν την αγαπώ. Έπειτα έχω και ευθύνη για αυτήν και δεν θα ήθελα για όλο τον κόσμο να πάθει κανένα κακό. Μητέρα, η Ρεγκίνα είναι η μόνη μου σωτηρία. Τι θες να πεις. Δεν μπορώ να βαστάξω πια μόνος με αυτό το μαρτύριο. Δεν έχεις τη μητέρα σου, ναι, να μοιραστεί μαζί σου. Ναι, το ίδιο έλεγα κι εγώ, και αυτό ξαναγύρισε εδώ κοντά σου, μα ούτε και με αυτό δεν βγαίνει τίποτα. Το βλέπω, τίποτα δεν βγαίνει. Δεν είναι ζωή αυτή εδώ πέρα. Όσβαλτ. Πρέπει να αλλάξω ζωή, μητέρα, και αυτό πρέπει να φύγω να σε αφήσω. Δεν θέλω να βλέπεις όλα ένα μπροστά στα μάτια σου την κατάντια μου. Μα τουλάχιστον όσον καιρό είσαι έτσι άρρωστος, παιδάκι. Αχ, να ήταν η αρρώστια μονάχα, μητέρα, θα είμαι εδώ κοντά σου, γιατί δεν έχω άλλο στον κόσμο φίλο καλύτερο από σένα. Μα βλέπεις, είναι αυτό το μαρτύριο, είναι αυτό το σαράκι που με τρώει και στραφτεί τρομάρα. Ποια τρομάρα, τι θες να πεις. Αυτή τρομάρα. Τι θες να πεις. Αχ, μη ζητάς να μάθεις άλλα, δεν ξέρω, δεν μπορώ να στο παραστήσω. Τι θέλεις. Θέλω να βλέπω χαρούμενο το γιο μου, να τι θέλω. Να μην το βασανίζουν πια μαύρες ιδέες. Άρα, Γκίνα, κι άλλη σαμπάνια. Μάλιστα. Μια μεγάλη μπουκάλα. Μητέρα! Θα ρίξεις πως δεν ξέρουμε κι εμείς να ζήσουμε εδώ απάνω στο χωριό. Μα δεν χαίρεται, μητέρα, το μάτι σου να τη βλέπεις. Τη σφιχτοδεμένη. Και όλο υγεία. Κάθισε, Όσβαλτ. Και έλα να μιλήσουμε ήσυχα. Δεν ξέρεις κάτι, μητέρα. Έχω κάνει ένα άδικο στη Ρεγκίνα και πρέπει να το διορθώσω. Άδικο, εσύ. Πες το καλύτερα, λαφρό μυαλιά, όχι τίποτα σοβαρό. Να, την περασμένη φορά που ήμουν εδώ πέρα, με ρωτούσε όλο ένα για το Παρίσι και εγώ της διηγόμουν πολλά και διάφορα. Και μια μέρα θυμάμαι, τη ρώτησα πάνω στην κουβέντα, τι λες. Θα ήθελες να πήγαινες και εσύ εκεί. Λοιπόν. Κοκκίνησες από παρούνα και μου αποκρίθηκε. Αχ, είναι το όνειρό μου. Τότε κι εγώ θα ρωτήσω, είπα. Καλά, άσε, θα δούμε. Κάτι μπορεί να γίνει. Ήστερα. Εγώ φυσικά την ξέχασα όλη αυτή την ιστορία. Ωστόσο, άμα τη ρώτησα προχθές αν είναι ευχαριστημένη που θα είμαι εδώ για περισσότερο καιρό, ναι. Με κοίταξε καλά-καλά και μου είπε. Καλά, και το ταξίδι μου στο Παρίσι. Το ταξίδι της. Και έτσι τότε σιγά-σιγά κατάλαβα από τα λόγια της πως το είχε δέσει σε ψηλό μαντήλι και πως όλο εμένα συλλογιζόταν αυτόν τον καιρό και πως είχε βαλθεί με τα σωστά της να μάθει γαλλικά. Α, γι' αυτό λοιπόν. Μητέρα, σαν την είδα την αφράτη αυτή κοπέλα, όμορφη, ροδοκόκκινη πρωτήτερα, δεν την είχα προσέξει και πολύ. Μα τώρα, σαν την είδα μπροστά μου να με προσμένει, να πούμε έτσι, με ανοιχτές αγκάλες. Μόνο μια άστραψε στο νου μου που σε εκείνη είναι η σωτηρία μου, γιατί σε εκείνη έβλεπα τη χαρά της ζωής. Τη ζωής. Εκεί λες να βρίσκεται η σωτηρία. Με συγχωρείτε που άργησα, μα χρειάστηκε να κατέβω στην αποθήκη. Φέρε άλλο ένα ποτήρι, Ρεγκίνα. Μα εδώ είναι το ποτήρι της κυρίας, κύριε Άλβη. Ναι, το ξέρω, μα να φέρεις ένα και για σένα, Ρεγκίνα. Μα... Εμπρός, λοιπόν. Δεν ξέρω αν θέλει η κυρία. Φέρε ένα ποτήρι, Ρεγκίνα. Μάλιστα. Είδες πως περπατάει. Καμαρωτή, λυγιστή. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, Όσβαλτ. Α, μην το συζητάς, δεν βλέπεις, το έχω πάρει απόφαση. Κάθισε, Ρεγκίνα. Μα... Κάθισε. Όσβαλτ, τι έλεγες λοιπόν για τη χαρά της ζωής. Αχ, μητέρα, η χαρά της ζωής. Εδώ στον τόπο μας, δεν καλό ξέρετε τι θα πει, δεν την αντάμωσα εδώ πουθένα. Ούτε καν σαν είσαι κοντά μου. Σπίτι μας, πότε. Μα δεν μπορείς να καταλάβεις. Πώς, σαν πως αρχίζω να καταλαβαίνω. Η χαρά της ζωής. Και έπειτα η χαρά της δουλειάς. Στο βάθος είναι το ίδιο πράγμα. Μα ούτε και αυτή ξέρετε τι θα πει. Σαν να έχεις δίκιο. Όσβαλ, πες μου κι άλλα ακόμα για τη χαρά της ζωής. Να, θέλω να πω μονάχα πως εδώ γεμίζουν το κεφάλι ολονών με την ιδέα πως η δουλειά είναι κατάρα και τιμωρία για τις αμαρτίες μας. Και πως η ζωή είναι κάτι ελεηνό και αξιοδάκριτο, που κάλλιο να την ξεφορτώνεται κανείς μια ώρα αρχίτερα. Καλά λες, η κοιλά των δακρύων. Και βάζουμε όλα μας τα δυνατά για να την κάνουμε σωστή κοιλάδα. Ναι, ναι, μα όξο ο κόσμος ούτε θέλει να ακούσει τίποτα από όλα αυτά. Εκεί κανένας πια δεν τις παίρνει στα σοβαρά αυτές τις δίδαχες. Εκεί και μόνο που ζουν το έχουν για ευλογία Θεού. Μητέρα, δεν σου έκανε εντύπωση πως ό,τι έχω ζωγραφίσει όλα έχουν να κάνουν με τη χαρά της ζωής. Ναι. Εκεί είναι όλο ένα φως, ήλιος, αδιάκοπη γιορτή και τα πρόσωπα των ανθρώπων να στράφτουν από χαρά. Να, γιατί φοβάμαι να μείνω εδώ.
Φοβάσαι. Τι έχεις να φοβηθείς εδώ κοντά μου? Φοβάμαι μήπως ό,τι καλό έχω μέσα μου ξεφυλιστεί εδώ πέρα σε κακό. Λες να υπάρχει τέτοιος φόβος? Τίποτα δεν μου το βγάζει από το νου. Και την ίδια τη ζωή που κάνουν έξω να κάνεις εδώ πέρα, πάλι δεν θα είναι η ίδια η ζωή. Τώρα ξεδιαλύνονται όλα. Τι? Τώρα ξεδιαλύνονται για πρώτη φορά. Τώρα πια μπορώ να μιλήσω. Δεν σε καταλαβαίνω, μητέρα. Μήπως θέλετε να φύγω? Όχι, 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 μείνε. Τώρα πια μπορώ να μιλήσω. Ήρθε η ώρα, παιδί μου, να τα μάθεις όλα και εσύ πια κρίνε μόνος. Όσβαλντ, Ρεγκίνα. Ο πάστορ. Κατανυκτικότατες στιγμές περάσαμε τώρα εδώ εκεί κάτω. Και εμείς το ίδιο. Τον Έκστρατ πρέπει να τον βοηθήσουμε για εκείνο το σπίτι του ναύτη. Να πάει μαζί του, κύριε Γκίνα, και να του παρασταθεί. Α, όχι δα, κύριε Πάστορ. Πώς? Εδώ μέσα και με ένα ποτήρι στο χέρι. Παρντών. Κύριε Γκίνα, θα την πάρω μαζί μου, κύριε Πάστορ. Θα την πάρετε μαζί σας. Mm-hmm. Και γυναίκα μου, αν το απαιτήσει. Νίστη, τι μου. Εμένα δεν μου πέφτει λόγος, κύριε Πάστορ. Ή πάλι θα μείνει εδώ, αν μείνω κι εγώ. Εδώ. Με αποσβολώνετε, κύριε Άλβινγκ. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα γίνει, γιατί τώρα πια μπορώ να μιλήσω. Δεν πιστεύω να το κάνετε ποτέ, ποτέ. Και ποτέ. Μπορώ και θα το κάνω και χωρίς να γκρεμίσω κανένα ιδανικό. Μητέρα, κάτι μου κρύβεται όλοι σας. Δεν ακούτε, τι είναι αυτές οι φωνές? Τι φωνές? Μα τι τρέχει, από πού έρχεται αυτή η λάμψη? Έπιασε φωτιά το άσυλο. Φωτιά! Φωτιά! Φωτιά, δεν μπορεί, από εκεί έρχομαι. Το καπέλο μου, αμπαπ. Δεν πειράζει του πατέρα το άσυλο! Φούντασε ολόκληρο το σάλι μου, Ρεγκίνα! Είναι τρομερό, κύριε Άρβινγκ. Η οργή του Θεού έπεσε απάνω εδώ στον οίκο της απολίας. Ναι, ναι, ναι. Πάμε. Και ούτε καν ασφαλισμένο. Κάει και όλο. Δεν έμεινε πια τίποτα. Η φωτιά βόσκει ακόμα στο υπόγειο. Μα γιατί δεν έρχεται ο Όσβαλντ? Δεν έμεινε πια τίποτα για να γλιτώσει. Θέλετε να του πάω το καπέλο? Μα ούτε το καπέλο του δεν πήρε. Όχι, είναι έξω στην κρεμάστρα. Άφησε το εκεί. Πάω να δω μόνο. Δεν είναι εδώ, κυρία Άλβινγκ. Όχι, τώρα δεν κατέβηκε στον κήπο. Αυτή είναι η πιο φρικτή νύχτα της ζωής μου. Αλήθεια, τι τρομερή καταστροφή, κύριε Πάστορ. Α, μη μου τα θυμίζεις. Δεν θέλω ούτε να τα συλλογίζομαι. Μα πώς να πιάσει φωτιά? Μη με ρωτάς, κόρη μου, που θες να ξέρω. Μη τυχόν κι εσύ δεν με φτάνει ο πατέρας σου. Τι έκανε πάλι? Θα με κάνει να μου φύγει το μυαλό. Κύριε Πάστορα. Ως και εδώ ακόμα θα με κυνηγάς. Ναι, ο διάολος να με πάρει. Πω, Χριστέ μου. Μα είναι να τραβάει κανείς τα μαλλιά του, κύριε Πάστορα. Αλίμονο. Μα τι τρέχει? Αχ, εκείνη η λειτουργιά βλέπεις τα έφερε όλα. Σούπα και πιάστηκε στη φάκα. Ακούσε εκεί, εγώ να τον πάρω στο λαιμό μου τον κύριο Πάστορα. Μα έξτρα, τι σε βεβαιώνω. Μα κανείς άλλος έξω από την ευγενία σας δεν ανακατέθηκε με κεριά αναμένα. Αυτό εσύ το λες. Μα εγώ δεν θυμάμαι καθόλου να έπιασα αναμένο κερί στα χέρια μου. Μα εγώ σας είδα πολύ καλά. Λόγου σας, κύριε Πάστορα, που αρπάξατε το κερί, το ξεφτυλίσατε με τα δάχτυλά σας και πετάξατε την κάφτρα μέσα στα ροκανίδια. Το είδες αυτό με τα μάτια σου? Όπως σας βλέπω και με βλέπετε. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εγώ ποτέ μου δεν ξεφτυλίζω τα κεριά με τα δάχτυλά μου. Αλήθεια, ήταν κομμάτι χαμένο, ναι, μα το σταυρό. Μα λέτε να βρείτε τον πελά σας, κύριε Πάστορα? Αχ, πάψε πια να ρωτάς όλο ένα. Και δεν το είχατε και ασφαλισμένο, κύριε Πάστορα? Όχι. Πόσες φορές θα σου το πω? Ούτε καν ασφαλισμένο, και έτσι στα καλά καθούμενα να πάτε να του βάλετε φωτιά. Τι συμφορά, Θεέ μου, τι συμφορά. Έξτρα το, ό,τι κι αν μπει κανείς, λίγο είναι. Και να τύχει τέτοιο πράγμα σε ένα άσυλο που θα σώζε κοσμάκι και θα έκανε μεγάλο καλό στον τόπο, κατά που λένε. Πολύ φοβάμαι πως οι εφημερίδες δεν θα την αφήσουν σε χλωροκλαρή την αφεντιά σας. Αυτό ίσια με βάζει σε μεγάλη έγνοια. Οι φαρμακερές τους βρισιές, οι κατηγορίες. Από όλα αυτό είναι το χειρότερο. Και μόνο που το συλλογίζω με ανατριχιάζω. Δεν εννοεί να ξεκολλήσει από τον τόπο της πυρκαγιάς. Α, ήρθατε, κύριε Άλβινγκ. Ναι, και έτσι γλιτώσατε και το λόγο για αύριο, κύριε Πάστορ. Μα χαρά μου θα ήταν να... Βαριέστε, καλύτερα που ήρθε έτσι το πράγμα. Από το άσυλο δεν θα βγαίνε τίποτα. Βρίσκεται. Δε εσείς δεν το βρίσκετε. Ό,τι και να πείτε, ήταν πάρα πολύ μεγάλη συμφορά. Σας μην μιλάμε πια γι' αυτό παρά στεγνά, σαν να ήταν μια εμπορική υπόθεση.
Περιμένεις τον Μπάστορα, Έγκστραντ? Μάλιστα, κυρία. Καλά, καλά. Κάθισε ωστόσο. Δεν πειράζει. Καλά, είμαι και όρθιος. Θα πάρετε βέβαια το πρώτο βαφόρι. Ναι, σε μια ώρα σ' αλπάρει. Τότε κάντε μου τη χάρη να πάρετε όλα αυτά τα χαρτιά μαζί σας. Δεν θέλω πια να ακούσω τίποτα για όλα αυτά. Έχω άλλες έγνοιες τώρα στο κεφάλι. Κυρία Άλβινγκ. Σε λίγο θα σας στείλω ένα πλήρεξούσιο και τότε θα κάνετε όπως εσείς κρίνετε καλύτερα. Δέχομαι με όλη μου την καρδιά. Ο αρχικός προορισμός του πτεροδοτήματος δυστυχώς δεν έχει πια τον τόπο του. Καλά, καλά. Λοιπόν, να όπως λέω να τα κανονίσω για την ώρα. Το υποστατικό solving θα περιέλθει στην κοινότητα. Το οικόπεδο δεν είναι βέβαια για πέταμα. Όσο να είναι, σε κάτι θα μπορέσει να χρησιμεύσει. Τους τόκους πάλι από τα μετρητά που βρίσκονται στο ταμιευτήριο δεν θα ήταν θαρρό άσκημο να τους διαθέσω για να υποστηρίξουμε κανένα έργο που μπορεί να κάνει πραγματικό καλό στην πόλη. Καλά, όπως θέλετε. Εμένα πια δεν με νοιάζει για τίποτα. Μην ξεχνάτε το γιατάκι μου για τους θαλασσινούς, κύριε Πάστορα. Α, αλήθεια, καλά λες. Μα αυτό χρειάζεται να το καλοσυλλογιστούμε πρώτα. Στο διάλογο να καλοσυλλογιστούμε. Πω, Χριστέ μου. Α, και έπειτα, λίμωνο. Δεν ξέρω για πόσον καιρό ακόμα θα είναι στα χέρια μου αυτή η δουλειά και αν δεν με αναγκάσουν τα λόγια του κόσμου να παραιτηθώ. Αυτό θα μας το δείξει η ανάκριση για την πυρκαγιά. Μα τι είναι αυτά που λέτε? Και δεν μπορεί να ξέρουμε από τώρα τι θα βγάλει η ανάκριση. Ποιος το λέει αυτό? Δεν είναι εδώ για κουμίσο έξτρα? Ναι, καλά, μα. Και ο για κουμίσο έξτρα δεν είναι από εκείνους που αφήνει στη φάκα, όπου λέει ο λόγος, το μεγαλόψυχο ευεργέτου σε μια ώρα ανάγκη. Δεν λέω, αγαπητέ μου, μα πώς θα. Ο για κουμίσο έξτρα είναι σαν να λέμε ο άγγελος σωτηρίας, κύριε Πάστορα. Α, όχι αυτό, αυτό δεν μπορώ να το δεχθώ ποτέ, ποτέ. Κι όμως θέλει. Θέλετε, δε θέλετε, θα το δεχθείτε. Ξέρω εγώ κάποιον που και άλλοτε φορτώθηκε ξένες αμαρτίες. Αμ τι. Για ακόμη. Έχει σπάνια καρδιά. Μα ας είναι, κάτι θα γίνει και για το δικό σου το άσυλο. Μη σε νοιάζει. Και τώρα πάμε. Θα πάρουμε και δυο το ίδιο βαπόρι. Λέ και εσύ κοκούνα μου και θα περάσει η ζωή χαρισάμινη. Μερσί. Έχετε γεια, κύριε Άλβινγκ. Και ήθε να βασιλέψει γρήγορα σε τούτο το σπίτι το πνεύμα της ευνομίας και της υποταγής. Έχετε γεια, Μάντερς. Για χαρά, παιδί μου. Κι αν σου τύχει τίποτα, ξέρεις που θα βρεις το γιακουμί έξτρα. Στο δρομάκι του λιμανιού. Και το σπίτι του ναύτη θα το βγάλω το άσυλο του υπασπιστή Άλβινγκ. Κι αν καταφέρω να το βάλω μες στον δρόμο που λέω εγώ με τη γνώμη μου, τότε σας το δίνω γραφτό. Πως δεν θα ντροπιάσει το όνομα του συγχωρεμένου. Έλα, έλα, πάμε τώρα, αγαπητέ μου έξτρα. Αντίο σας, αντίο σας. Αντίο σας, αντίο σας. Όσβαλντ. Για ποιο σπίτι μιλούσε? Για κάποιο άσυλο που θέλει να ανοίξει μαζί με τον Μπάστορα Μάντερς. Και αυτό θα καεί σαν και τ' άλλο. Πώς ήρθε αυτή η ιδέα? Όλα θα καούν. Τίποτα δεν θα γλιτώσει από όσα θυμίζουν τον πατέρα. Κι εγώ ίδιος λιώνω. Όσβαλντ, παιδάκι μου, δεν έπρεπε να μείνεις στο σύνορα εκεί κάτω. Σαν να έχεις δίκιο, μητέρα. Στάσου να σου σφουγγίσω το πρόσωπο. Είσαι μουσκεμα, παιδάκι μου. Ευχαριστώ, μητέρα. Μην είσαι κουρασμένος, Όσβαλντ. Μήπως θέλεις να κοιμηθείς? Όχι, 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 όχι. Δεν θέλω να κοιμηθώ, δεν κοιμάμαι ποτέ. Κάνω μόνο πως κοιμάμαι. Μα κι αυτό θα έρθει και πριν την ώρα του. Α, μα βλέπω είσαστε αλήθεια άρρωστος, παιδάκι. Είσαστε άρρωστος, κυρία Άλβινγκ. Κλείστε όλες τις πόρτες! Αχ, αχ, αυτή η τρομάρα. Ρεγκίνα, κλείσε. Να. Θα έρθω κι εγώ να καθίσω εδώ κοντά σου. Ναι, ναι, ωραία. Να μείνει και η Ρεγκίνα εδώ. Η Ρεγκίνα θέλει να είναι πάντα κοντά μου. Θα με βοηθήσεις, Ρεγκίνα, δεν είναι έτσι? Δεν καταλαβαίνω. Να σε βοηθήσω. Ναι, ναι. Αν παρουσιαστεί ανάγκη. Αλλά δεν είμαι εγώ εδώ η μητέρα σου να σε βοηθήσω? Εσύ. Όχι, μητέρα, σε αυτό δεν μπορείς να με βοηθήσεις εσύ. Εσύ. Και ωστόσο, εσένα πιο πολύ έπεφτε ο κλήρος. Ρεγκίνα, γιατί δεν μου μιλάς στον ενικό? Γιατί δεν με λες Όσβαλντ? Μου φαίνεται πως δεν θα το θέλει η κυρία αυτό. Εσύ λίγο θα έχεις όλο το δικαίωμα να το κάνεις. Έλα και εσύ να καθίσεις εδώ κοντά μας. Ναι, και τώρα βασανισμένο μου παιδί, τώρα θα βγάλω από πάνω σου το βάρος που σου πλακώνει την καρδιά. Εσύ, μητέρα. Ναι, ναι. Όλα εκείνα που τα λες εσύ, τύψη, καημό, μαράζι. Και φαντάζεσαι πως μπορείς να το κάνεις? Ναι, Όσβαλντ, είμαι σίγουρη. Πρωτήτερα την ώρα που μιλούσες για τη χαρά της ζωής, φωτίστηκε άξαφνα ολόκληρη η ζωή μου με ένα καινούριο φως. Δεν σε καταλαβαίνω, μητέρα.
Έπρεπε να είχες γνωρίσει τον πατέρα σου, Όσβαλτ, τον καιρό που ήταν ανθυπολοχαγός, νιόβγαλτο ακόμα παλικάρι. Όσβαλτ, η χαρά της ζωής ξεχύλιζε από μέσα του. Ναι, το ξέρω. Χαρά Θεού ήταν να τον βλέπεις. Και τι ακράτητη δύναμη ήταν εκείνη, τι πλούτο ζωή. Λοιπόν, το ανοιχτόκαρδο αυτό παιδί, γιατί παιδί ήταν τον καιρό εκείνο, ήταν υποχρεωμένο να περάσει τη ζωή του εδώ, στην επαρχία που δεν μπορούσε να του προσφέρει καμιά χαρά, παρά μονάχα μικρογλεντάκια. Αντί για ένα σκοπό στη ζωή του, είχε μια θέση μόνο. Αντί για ένα έργο που να αφοσιωθεί σε αυτό με όλη του την ψυχή. Μόναχα μικροδουλειές. Κι ούτε ένα φίλο που να είναι άξιος να νιώσει τι θα πει χαρά της ζωής. Μόνο χασομέριδες και μπεκρίδες. Μητέρα. Κι έτσι έγινε ό,τι ήταν να γίνει. Και τι ήταν να γίνει. Μα εσύ ο ίδιος το είπες πρωτύτερα τι θα πάθαινες αν έμενες εδώ κοντά μου. Θέλεις μήπως να πεις πως και ο πατέρας. Καημένος ο πατέρας σου δεν είχε πού να ξεχύσει όλη αυτή τη χαρά της ζωής που ένιωθε μέσα του. Και μήτε εγώ μπόρεσα να του ξανοίξω το σπίτι. Μήτε κι εσύ. Μου είχαν γεμίσει το κεφάλι με ένα σωρό ηθικολογίες και για πολύ καιρό ήμουν αποτισμένη με αυτές. Όλα καταστάλαζαν στο χρέος. Και ποιο είναι το χρέος σου και ποιο είναι το χρέος μου και. Και πολύ φοβάμαι, Όσβαλτ, πως του καημένου του πατέρα σου του έκανα ανυπόφορη τη ζωή εδώ μέσα στο σπίτι. Γιατί δεν μου έγραψες τίποτε ποτέ για όλα αυτά. Γιατί ποτέ δεν τα είδα με αυτή την όψη. Δηλαδή, πως μπορώ να μιλήσω για αυτά μπροστά σε σένα, το γιο του. Καλά, και πως τα είχες δει. Να, ένα πράγμα μονάχα έβλεπα καθαρά. Πως ο καημένος ο πατέρα σου ήταν ξεγραμμένος άνθρωπος προτού ακόμα γεννηθείς εσύ. Και έπειτα νύχτα μέρα με βασάνιζε η σκέψη πως το κάτω-κάτω. Και η Ρεγκίνα είχε τα ίδια δικαιώματα μέσα σε αυτό το σπίτι. Όπως και το δικό μου το παιδί. Η Ρεγκίνα. Εγώ. Ναι, τώρα πια τα ξέρετε όλα και οι δυο σας. Η μητέρα μου λοιπόν ήταν μια τέτοια. Η μητέρα σου, Ρεγκίνα, είχε πολλά καλά. Ναι, όμως ήταν μια τέτοια. Καλά το είχα φανταστεί εγώ. Μα εσύ είναι. Σας παρακαλώ, κυρία, να με αφήσετε να φύγω τώρα αμέσως. Με τα σωστά σου το λες, Ρεγκίνα. Μάλιστα. Φυσικά κανείς δεν μπορεί να σε εμποδίσει, ωστόσο. Να φύγεις τώρα που είσαι ίσα στο σπίτι σου. Μερσή, κυρία Άλβινγκ. Α, ναι, αλήθεια τώρα μπορώ να σε λέω Όσβαλτ. Αν και κάπως αλλιώτικα το είχα φανταστεί. Ρεγκίνα, δεν ήμουν ειλικρινής μαζί σου. Ναι, από το Θεό να το βρετε. Αν ήξερα πως ήταν άρρωστος Όσβαλτ, τότε. Αφού μάλιστα δεν μπορεί να γίνει μεταξύ μας τίποτα, ούτε λόγος στα σοβαρά. Όχι δα. Δεν χρωστάω τίποτα να κάθομαι να παιδεύουμε εδώ χάμω με αρρώστους. Μα ούτε και για ένα δικό σου άνθρωπο, εκείνο. Όχι, μα την αλήθεια δεν μπορώ. Μια φτωχή κοπέλα δεν είναι σωστό να χάνει έτσι τα νιάτα της, γιατί καμιά μέρα θα βρεθείς χωρίς να το καταλάβεις στους πέντε δρόμους. Και έχω κι εγώ, κυρία, τη χαρά της ζωής μέσα μου. Ναι, δυστυχία σου. Κοίταξε μονάχα, μην πάρεις τον κατήφορο, Ρεγκίνα. Αν είναι γραφτό μου, δεν μπορώ να το ξεφύγω. Αφού έμοιες Όσβαλτ του πατέρα του, γιατί θα είχα να μοιάσω κι εγώ της μάνας μου. Μπορώ να σας ρωτήσω, κυρία, αν την ξέρει την ιστορία μου, κύριος Πάστορ. Ο Πάστορ Μάντερς τα ξέρει όλα. Τότε πρέπει να τρέξω να προφτάσω το βαπόρι. Με τον Πάστορ τα καταφέρνει κανείς μια χαρά. Και μου φαίνεται δα πως από τα λεφτά εκείνα κάποιο μερτικό μου πέφτει και εμένα. Όσο τουλάχιστον και σε αυτό το παλιομαραγκό. Χάρισμά σου. Μπορούσατε, κυρία, να μην είχατε αναθρέψει και εμένα σε ένα αρχοντόπεδο. Πολύ καλύτερα θα ήταν έτσι. Καλά, δεν βαριέσαι. Θα μου τύχει δα και εμένα κάποτε να πιω σαμπάνια με κυρίους καθώς πρέπει. Αν ποτέ σου αποζητήσεις τη ζεστασιά του σπιτιού, Ρεγκίνα, η πόρτα μου θα σου είναι πάντα ανοιχτή. Έννοια σας, μην ενοχλήσετε, κυρία. Ο Πάστορ Μάντερς θα φροντίσει για μένα. Και αν έρθουν πια όλα ζαβά, ξέρω κάποιο σπίτι όπου είναι η θέση μου. Ποιο σπίτι? Το άσυλο του υπασπιστή Άλβινγκ. Ρεγκίνα, το βλέπω, θα φας το κεφάλι. Καλή, τι λόγος. Αντιέ! Έφυγε. Ναι. Ωραία δουλειά. Όσβαλτ, παιδί μου, θα σε πείραξε πολύ. Θα ταράχτηκες πολύ. Αυτά που μου είπες για τον πατέρα. Ναι, για αυτά που σου είπα για τον καημένο τον πατέρα σου. Πολύ φοβάμαι πως θα σε πείραξαν πολύ. Πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα. Η αλήθεια είναι πως δεν το περίμενα, μα. Στο κάτω-κάτω, τι με νοιάζει εμένα. Τι σε νοιάζει, που ο καημένος ο πατέρας σου ήταν τόσο τρομερά δυστυχισμένο. Φυσικά τον λυπάμαι, όπως και κάθε άλλον, ωστόσο. Μονάχα, μα ήταν πατέρας σου. Πατέρας μου. Μήπως τον γνώρισα καθόλου. Η μόνη ανάμνηση που έχω από τον πατέρα είναι πως έγινε κάποτε αφορμή να μου έρθει η αναγούλα. Φρίκι.
Μα δεν πρέπει το παιδί να αγαπάει τον πατέρα του, ό,τι και να είναι. Όταν όμως ο πατέρας δεν έχει κάνει τίποτα για το παιδί του και το παιδί του δεν καν τον γνώρισε. Μα αλήθεια, μένεις ακόμα ριζωμένη στην παλιά αυτή πρόληψη, εσύ που δεν έχεις καθόλου σκουριασμένες ιδέες. Λες να είναι πρόληψη. Μα και μόνος σου θα το καταλαβαίνεις, μητέρα. Είναι και αυτή μια από εκείνες τις ιδέες που έχουν μεγάλη πέραση στον κόσμο, λες και είναι. Βρικόλακες. Πες τις και βρικόλακες, αν θέλεις. Τότε λοιπόν, Όσβαλντ. Ούτε και εμένα δεν θα αγαπάς. Εσένα όσον να είναι σε γνωρίζω. Δεν ξέρεις, μα αυτό είναι και όλο. Και ξέρω ακόμα πόσο με αγαπάς και μόνο γι' αυτό πρέπει να σου χρωστώ μεγάλη χάρη. Τώρα μάλιστα που είμαι άρρωστος, μπορείς να μου φανείς πάρα πολύ χρήσιμη. Αχ, αλήθεια, αλήθεια, Όσβαλντ. Εσύ μου έρχεται να ευλογήσω την αρρώστια σου που σε έφερε πάλι εδώ κοντά μου, γιατί δεν είσαι δικός μου. Πρέπει να σε κερδίσω. Ναι, ναι, καλά, 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 καλά. Αυτά είναι ωραία λόγια, μητέρα. Μην ξεχνάς, μητέρα, πως είμαι άρρωστος άνθρωπος. Δεν μπορώ να νοιάζομαι για τους άλλους. Με φτάνουν οι έγνοιες οι δικές μου. Ένιωσα, θα είμαι καλή και υπομονητική. Και χαρούμενη. Και χαρούμενη, χαρούμενη, αγόρι μου, χαρούμενη. Τι λες τώρα. Δεν έδιωξα το βάρος από την καρδιά σου. Το έδιωξες, ναι. Μα ποιος θα με γλιτώσει τώρα από την τρομάρα. Την τρομάρα. Η Ρεγκίνα θα το κατάφερνε με ένα καλό της λόγο. Δεν σε καταλαβαίνω, χρυσό μου παιδί, τι πάει να πει η τρομάρα, η Ρεγκίνα. Είναι πολύ περασμένη η ώρα, μητέρα. Κοντεύει πια να ξημερώσει. Πέρα εκεί στα βουνά αρχίζει κιόλας να γλυκοχαράζει. Θα έχουμε ωραία μέρα, Όσβαλντ. Όπου να είναι θα δεις και τον ήλιο. Αχ, θα μου κάνει μεγάλη χαρά. Αχ, είναι κάμποσα πράγματα ακόμα που με γεμίζουν χαρά, που με δένουν στη ζωή. Αχ, αυτό δεν έλειπε να μην ήταν. Κι ας μην μπορώ να δουλέψω όμως. Μπα, πολύ γρήγορα θα μπορέσεις να ξαναρχίσεις τη δουλειά σου, αγόρι μου. Τώρα πάει πια, δεν θα σε βασανίζουν μαύροι στοχασμοί. Αλήθεια. Τι καλά που μου έβγαλες αυτές τις ιδέες από το μυαλό μου. Κι άμα ησυχάσω πια και για τ' άλλο. Έλα, κάθισε τώρα εδώ, μητέρα, να κουβεντιάσουμε. Ναι, μπράβο. Και θα βγει ο ήλιος και θα το μάθεις κι εσύ. Και θα φύγει από πάνω μου αυτή η τρομάρα. Τι θα μάθω, είπες. Μητέρα, δεν μου είχες πει πρωτήτερα πως θα έκανες για μένα ό,τι και αν σου ζητούσα, ε? Ναι, βέβαια. Δεν άλλαξες γνώμη, μητέρα? Μη φοβάσαι, χρυσό μου παιδί, το ξέρεις δεδά πως είσαι η μονάκριβη μου λαχτάρα σε αυτόν τον κόσμο. Καλά, 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 καλά. Λοιπόν, άκουσε, μητέρα. Εσύ, μητέρα, έχεις καρδιά, είσαι δυνατή. Α. Πρέπει λοιπόν να καθίσεις φρόνιμο όταν θα σου το πω, ε? Μα τόσο τρομερό είναι, λοιπόν. Να μην βάλεις τις φωνές, ακούστα, μου το υπόσχεσαι. Θα καθίσουμε και θα μιλήσουμε ήσυχα, ήσυχα. Μου το υπόσχεσαι, μητέρα? Σου το υπόσχομαι, μίλα λοιπόν, μόνο. Λοιπόν, πρέπει να μάθεις πως η κούρασή μου και η αδυναμία μου να στρωθώ στη δουλειά, αυτά, όλα αυτά δεν είναι η καθαυτό αρρώστια μου. Μα ποια λοιπόν είναι η αρρώστια σου? Η αρρώστια που μου λάχε κληρονομιά, αυτή εδώ μέσα φωλιάζει. Μη φωνάζεις, δεν μπορώ να ακούω φωνές. Σου το λέω, εδώ μέσα φωλιάζει και παραφυλάει και μπορεί να ξεσπάσει από ώρα σε ώρα, από στιγμή σε στιγμή. Ήσυχα, ήσυχα, λοιπόν, ήσυχα. Να, ποια είναι η κατάστασή μου? Δεν είναι αλήθεια, παιδάκι μου, δεν μπορεί να γίνεται, δεν γίνεται. Το Παρίσι έπαθα κιόλας μια κρίση, μα μου πέρασε γρήγορα. Σαν όμως έμαθα ποια είναι η κατάστασή μου, με πιάσε τέτοια τρομάρα που κόντεψε να τρελαθώ. Αυτό λοιπόν ήταν η τρομάρα. Τα θέλεις, δεν λέγεται πόσο φρικτό είναι. Να ήταν τουλάχιστον μια συνηθισμένη αρρώστια που να μην έχει γλιτωμό. Το θάνατο δεν τον τρομάζω, μόνο που θα ήθελα να ζήσω όσο μπορώ περισσότερο. Μα αυτό όμως είναι τόσο φρικτό, τόσο φοβερό, να ξαναγίνεις πάλι σαν μωρό παιδί. Να σε ταΐζουν, να σε... Αχ, δεν πάει γλώσσα. Το παιδί έχει τη μάνα του να το φροντίζει. Όχι, ποτέ. Αυτό ποτέ. Αυτό είσαι εσύ που δεν θέλω. Τρέμω και να το συλλογιστώ μονάχα πως μπορώ να κοίτω με έτσι χρόνια ολόκληρα, να κεράσω, έτσι να σπρίσω. Και στο κάτω-κάτω μπορεί να πεθάνεις εσύ πριν από μένα, γιατί από αυτή την αρρώστια δεν πεθαίνει κανείς πάντα αμέσως, είπε ο γιατρός. Την ονόμασε μαλάκινση του εγκεφάλου ή κάτι τέτοιο. Βρίσκω πως η έκφραση αυτή χτυπάει πολύ όμορφο. Μου φέρνει πάντα στο νου βελουδένιες, βυσσινιές κουρτίνες,
Κάτι που το νιώθεις έτσι απαλό, απαλό στο χέρι σαν το χέρις. Και εσύ μου διώξες και τη Ρεγκίνα. Να είχα τη Ρεγκίνα τουλάχιστον. Εκείνη θα μου κάνει τη χάρη που θα τη ζητούσα. Κύριε, να πεις, χρυσό μου παιδί, υπάρχει καμιά χάρη στον κόσμο που να μην είμαι σε θέση εγώ η μάνα σου να σου την κάνει? Άμα ξανά γίνα καλά από εκείνη την κρίση μου στο Παρίσι, μου είπε ο γιατρός πως αν με ξαναπιάσει και θα με ξαναπιάσει. Δεν γλιτώνω πια. Είχε την καρδιά μου. Εγώ τον ανάγκασα. Του είπα πως είχα να κανονίσω μερικές δουλειές. Και δεν του είπα ψέματα. Μητέρα, το βλέπεις αυτό? Τι είναι? Μορφίνη. Ένα τα μάζεψα 12 σκονάκια. Δώσ' μου αυτά το κουτί. Όχι ακόμα, μητέρα. Δεν θα μας στάξεις. Θα μας στάξεις. Αν είχα τώρα εδώ τη Ρεγκίνα και της έλεγα το ότι με περιμένει και τη ζητούσε τη στερνή αυτή χάρη, εκείνη δεν θα μου την αρνιόταν, το ξέρω καλά. Ποτέ, ποτέ. Όταν θα με χτυπούσε το φρικτό κακό και θα με έβλεπε ξαπλωμένο μπροστά της, ανήμπορο σαν μωρό παιδί, έρημο, συφοριασμένο, δίκως ελπίδα, δίκως γλίτωρο. Ο κόσμος να χαλούσε, δεν θα το έκανε αυτό. Θα το έκανε η Ρεγκίνα. Η Ρεγκίνα ήταν μια ξαγνιαστή τρελή πεταλούδα και πολύ γρήγορα θα βαριόταν να δεντεύει έναν άρρωστο σαν και εμένα. Ε, τότε δόξα να έχει ο ύψιστος που έφυγε. Ναι, μα τώρα εσύ ποια μητέρα θα μου κάνεις αυτή τη χάρη? Εγώ. Εσένα πιο πολύ δεν σου πέφτει ο κλήρος? Εμένα? Ίσα-ίσα γι' αυτό. Της μάνας σου? Ίσα-ίσα γι' αυτό. Εμένα που σε γέννησα? Δεν στη ζήτησα εγώ τη ζωή και τέτοια ζωή μάλιστα δεν τη θέλω πια. Βοήθεια! Βοήθεια! Πού πας, μην αφήνεις μονάχο. Πού πας? Όχι, δεν θα βγεις, δεν θα βγεις έξω κι ούτε κανένας άλλος θα μπει εδώ μέσα. Λες πως έχεις καρδιά μάνας. Κι όμως μπορείς να με βλέπεις να σπαράζω έτσι μες στην ανίποτη αυτή τρομάρα. Το λόγο μου, Όσβαλδε. Δέχεσαι να... Αν παρουσιαστεί ανάγκη... Δεν μπορεί να παρουσιαστεί ανάγκη. Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Ας το ελπίζουμε. Και θα ζήσουμε αχώριστη όσο περισσότερο μπορούμε. Σε ευχαριστώ, μητέρα. Είσαι καλύτερα τώρα? Ναι. Ήτανε γέννημα της φαντασίας σου, Όσβαλντ. Της φαντασίας σου μονάχα. Με τη μια συγκίνηση πάνω στην άλλη κλονίστηκα τα νεύρα σου. Μα τώρα όμως θα ησυχάσεις εδώ κοντά στη μανούλα σου, καμάρι μου. Ό,τι ποθήσει η ψυχούλα σου θα το έχεις όπως τον παλιό καιρό όταν ήσουν μικρούλη ακόμα. Να είδες, πέρασε η κρίση. Δεν στο έλεγα εγώ. Και να δεις, Όσβαλντ, τι ωραία μέρα που θα μας κάνει σήμερα. Ήλιος, χαρά Θεού, τώρα θα δεις πόσες χάρες έχει ο τόπος σου. Μητέρα, δώσ' μου τον ήλιο. Είπες? Τον ήλιο. Όσβαλντ, τι τρέχει. Όσβαλντ, κοίταξε με στα μάτια, παιδί μου. Δεν με γνωρίζεις, δεν με γνωρίζεις. Κοίταξε. Δεν θα μπορέσω να το βαστάξω αυτό που τα έβαλε. Νάτα. Όχι. Ναι. Τον ήλιο. Όχι. Τον